Αυτό ρε φίλε, σε μήνα Αύγουστο που ξύνονται όλοι να είμαστε στα κόκκινα κάθε δευτερόλεπτο, πώς το εξηγείς? Πες μου, όχι πες μου, που ακόμα δεν έχεις προλάβει να στήσεις τον υπολογιστή και να σηκώσεις το μικρόφωνο. Δεν είναι η κατάσταση που ζούμε. Ναι, δηλαδή είναι Αύγουστος ρε φίλε, δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ωραία, δεν λειτουργεί κάτι. Δεν λειτουργεί κάτι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει κάποιοι να λειτουργούν. Ναι, γιατί αυτοί πρέπει να είμαστε εμείς. Όλα σε εμάς γιατί πρέπει να γίνονται. Ναι, γιατί δεν ξυπνάω το πρωί και να έχω 98 πράγματα που να πρέπει να ασχοληθώ. Σήμερα δεν πρόλαβα ούτε τσιγάρο να ανάψω. Όταν ήρθα ναι, έξω, της είπα κάποια μέρα, λέω, είναι πιθανό να με δείτε να περπατάω στο μυαλό. Ποιος είμαι? Γιατί δεν υπάρχω, ξέρω. Ναι. Γιατί είμαι εδώ? Πώς με λένε? Δεν ήταν ενδιαφέρει το δράμα μας, αλλά επειδή έχουμε μικρόφωνο, λέμε το δράμα μας. Ναι, ας είχατε μικρόφωνο να πείτε το δικό σας. Μοιραζόμαστε προβληματισμούς μας. Ναι. Δεν έχω προλάβει. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Δηλαδή, έχει γυρίσει το μάτι μου. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, μια ψύχρεμη οπτική. Στην ενημέρωση έχει πάρα πολλά θέματα. 10 παιδιά. Αυγούστου δεν κουνιέται τίποτα. Κλασικά. Παντού και στον ΠΑΟΚ μακελιό. Μακελιό όμως, όχι αστεία. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι συμπληρώνουμε 6 χρόνια Εβάν Σαββίδη σήμερα στον ΠΑΟΚ. Ναι, 6 τι, χρόνια πέρασαν και από εκεί. Τίτλους ειδήσεων θα κάνουμε. Ναι. Συμπληρώνεται 6 χρόνια. Να το κάνουμε ωραία, ρε φίλε, να βάλει μουσική από εδώ να παίζει και εσύ να πάρει άλλη τέτοια. Τι μουσική να βάλει? Εσύ να παίρνει. Άλλαξε τη χρειά τη φωνή σου. Βάλε το. Όλοι πόντι μαζί. All the Pontiacs together. Πάτε αυτό. All the Pontiacs together. Πώς είναι το ξερό ψωμί? Dry. Dry είναι το. Στεγνό, το ίδιο ρε παρακαλώ. Δεν έχουμε διαλέξει. All the Pontiacs together. Pauk and dry bread. Pauk and dry bread. Έλα λίγο. Το βαλές. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων. Για το παστό ρεφρέν κατευθείαν, γιατί αυτό το punk σημείο του τραγουδιού είναι θέμα. Έχει βρει και σε dance mix κιόλας, δε. Ιβάν Σαββίδα, τα εκατοστήσεις. Έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα. Άρα, μα, ναι. Δεν έχουμε μάθει τους τύπους, αυτό είναι ντροπή, φίλε. Ντροπή. Έλα, κάνε τους ειδήσεων τώρα, έλα, ωραία, ωραία, ξεκινήσεις. Ιβάν Σαββίδης, 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Με τρανς μίξ πόντιακ. Μα δεν μπορώ να μιλήσω εκεί. Δεν έχει πάρει στο ρυθμό. Πάω και ξέρω ψωμί. Το κάνει και με ακριβή. Να σου πω κάτι, με μπέρδεψα λίγο. All the Pontiacs ή all the Pontians? Κοίτα, αν θέλουμε να πάρουμε και μια διαφήμιση από την Πόντια. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε το πρώτο. Pontians είναι λογικά. Ωραία. Αλλά, πώς το λένε, το Pontiacs ταιριάζει πιο πολύ. Ναι, πιο okay. Έβυχο. Okay. Εντάξει. Τι 6 χρόνια ρε φίλε, δηλαδή πότε περάσει και τα 6 χρόνια του Σαββίδη, έλατε. 12 προπονητές, έτσι θα μετράσει. 12, εντάξει, 2 χρόνια, οκ, okay, καλά είναι. Όχι, okay, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Σούπερ, είμαστε σε πολύ καλό momentum, πλάκα κάνουμε εμείς από ό,τι καταλαβαίνετε. Πολύ σημαντική ημέρα, πολύ σημαντική επέτειος για τον ΠΑΟ. Και για Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τον ΠΑΟ, γιατί εδώ δεν έπεφτε ευρώ ποτέ. Και εμφανίζεται και ένας άνθρωπος ο οποίος το βάζει. Άρα λοιπόν, είδηση. Δεν το λυπάτε. Δεν το λυπάτε. Όχι μόνο το βάζει, το. Ναι, σε αφθονία το ρίχνει. Γιάχμα. Ναι. Γιάχμα. Mm-hmm. Και ξέρω, δεν μπορώ να με συνεπέρνει το τραγούδι. Πάω και enjoy bread. Στο μεταξύ, κανείς δεν ξέρει ότι είμαι μισός Πόντιος. Όντως. Δεν το έχω διαφημίσει και ιδιαίτερα. Σοπαρέ. Και θα μπορούσα κανείς να χρησιμοποιήσω και το επιθέτω της μάνας μου για να είμαι αρεστός. Από τη μαμά είναι η ποντιακή καταγωγή. Ναι, να γίνω Σταύρος Σαββίδης. Ταιριάζει κιόλας πολύ. Ταιριάζει, ναι. Α πω. 10 Αυγούστου, 12 υπέγραψε. Είναι και πάρα πολύ ρε. Μήπως είχε καμία μακρινή συγγένεια, τίποτα. Τριτοτέρατο ξαδέρφια. Όταν βλέπω τον Ιβάν και τη μάνα μου, μοιάζουν λίγο. Όχι το μου. Δεν μοιάζουν, αλλά. Α πούμε ότι μοιάζουν. Α πούμε ότι μοιάζουν. Εντάξει. Εντάξει, πάντα κάτσε λίγο γιατί έπαθε κάτι το πάνκ. Μυαλό μου. Πάμε ξανά. Δεύτερη, τι συμβαίνει με Βέρμπλουμ? Άντρε φίλε, γιατί από χθες κάτι φέστια βλέπουμε πάλι. Α, ναι, εγώ από εδώ. Δεν λέω κουβέντα. Ναι. Τι συμβαίνει με Βέρμπλουμ? Πάω, τι τραγουδάει ο Βέρμπλουμ αυτή τη στιγμή? Τραγουδάει το πάω και ξέρω μαζί, πάω και ξέρω. Είχε τελείω τώρα, γιατί δεν το ακούω. Πώς σου ρεκατάει? Τι? Πώς σου ρεκατάει? 4 λεπτά. Είναι το e-live. Είναι από τον Άμος.
Πω, πραγματικά μια φορά έχω πάει σε μια γιορτή των Ακαδημιών του Πάκου στο Μύθριο. Ναι, πω. Και εκεί που μιλούσα με κάποιον, κάτι κάνω με το κινητό, σηκώνω το κεφάλι, ο κάποιος έχει φύγει. Ναι. Και σηκώνω πιο ψηλά το κεφάλι, στο δεύτερο κλικ. Mm-hmm. Εντάξει. Και είναι όλοι στην πίστα, 800 άτομα κουλούρι. Τι κάνετε, πραγματικά τι μπήκε. Αναστήθηκε ο γνωστός. Δεν τύχει να βρεθώ σε. Σε ποντιακό πρέπει γάμο, να άντεξα, φίλε, όχι γάμο, ας το... Ναι, 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 οκ. Okay. Να μιλάμε τώρα για πραγματικό μαρτύριο. Ωραία. Πρέπει να κάθισα συνολικά 25 λεπτά. Και βγαίνω έξω να πάρω ταξί και πού ταξί στο Μύθριο. Να με το Μύθριο, ναι, σωστά. Πιο εύκολα βρεις δεινόσαυρο. Όχι, όχι, άλλαξε το ταξί. Όχι, περίμενε λίγο, λίγο το ρεφρέν λίγο γιατί αρχίζω και με... Με πιάνει. Βάλω ρε παιδί μου τέτοιο repeat, ας πούμε, άλλη μια φορά, αλλά μέχρι εκεί παραπάνω. Δηλαδή 8 λεπτά σύνολο. Γιατί παραπάνω εντάξει. Πόσο δεν... είναι σύνολο. Ωμα. 4 λεπτά. Εντάξει. 8 λεπτά σύνολο, πολλά είναι. Πολλά είναι. Τέλος πάντων. Τι συμβαίνει με Βέλμπλουμ. Ποιος είναι ο Μαλίκ Πόουπ που απέκτησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα είναι η μοναδική μεταγραφή σήμερα ή όχι. Ή αποκάλυψε το βίντεο των Ρώσων από την ένταση που δημιουργήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας. Εκπληκτικό πραγματικά. Καταπληκτικό βίντεο δηλαδή. Θες ένα βίντεο κάτι, βάλε ένα βίντεο του Σπάρτα που λέγαμε τις προάλλες. Πάρε τηλέφωνο τους άλλους στην ΑΕΚ, πες παιδιά, έχω εγώ το πρόβλημα, τι να κάνουμε. Πώς λύνεται. Πάρε τους στο Ολυμπιακό, ρωτήστε. Δηλαδή αυκαζή είναι. Είμαι μπροστά στο σκηνικό. Δηλαδή, σε παρακαλώ, πάρε καλά να μας πει κανένα πλάνο, να μας περιμένει εκεί πέρα ο Σεργέι, ο Ιβάν και ο. Τέλος πάντων, όλοι μαζί. Πάω και ξέρω ψωμί. Στο μεταξύ, αυτός ο δημοσιογράφος που το δημιουργεί το κλίμα ναι. Είναι αυτός που καθόταν δίπλα μου, ο οποίος πρέπει να είναι με μπλούζα ΠΑΟΚ. Είναι. Ναι, είναι με μπλούζα ΠΑΟΚ. Είναι με μπλούζα ΠΑΟΚ. Όμουλοχτός, ναι. Ο οποίος μου λέει ναι. Ότι δεν είμαι εγώ ο Σπαρτάκ, εγώ είμαι ο Λοκομοτίβ. Και το όλο θέμα το ξεκινάει αυτός δηλαδή. Ναι, ο οποίος βέβαια μου λέει ψέματα ότι είναι ο Λοκομοτίβ. Ναι. Προφανώς. Και είναι ο. Ποιο να πω τώρα ένα όνομα, δεν είναι να λέμε ονόματα στον αέρα. Είναι ο Κάδε τη Σπαρτάκ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι. Ωραία, ωραία. Ναι. Τι συμβαίνει με το βίντεο φωτιά που αποκάλυψαν, που δημοσίευαν Ρώσοι συνάδελφοι. Άρα με κάνουν και αισθάνομαι Λάρι Κίνγκ. Ρώτα λίγο στον Πειραιά εκεί πέρα. Ρώτα. Ναι. Τον πήγανε, τον κλείσανε μέσα στο. Ποιο ωραία, στο πρωμπαγκάζ βάζουν και κάνει βόλτες. Ναι, τον κλείσανε εκεί, του βάλανε μετά. Είναι φοβερή φωτογραφία με την ναύτα. Ωραία. Δηλαδή, ρωτήστε λίγο, ρε παιδιά. Άμα είναι να κάνετε δουλειά, να την κάνετε σωστά. Φοβερό το βίντεο, πραγματικά. Τι άλλα θέματα έχουμε. Κάτσε, έχουμε και άλλα, ρε. Έχω χάσει την μπάλα. Ολυμπιακός 4-0. Τους είδα, οι άλλοι πρέπει να ήταν. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Ο Ολυμπιακός είχε μια φρεσκάδα παράξενη για την εποχή. Οκ. Okay. Αυτοί πίσω ήταν. Έχουν δύο μπακ. Που πραγματικά φίλε δεν παίζουν ούτε στη μαλακοπή. Δεν παίζουν. Okay. Έχει ένα θέμα το οποίο παίζει. Είναι ανάλογο με του Βόλεϊ πέρσι στο γυναικείο μπάσκετ. Φυσικά ποια ομάδα μπάσκετ. Πάλι να περάσει κάτι τέτοιο. Ολυμπιακός. Σοκ. Δεν το πιστεύει κανένας. Δηλαδή... Είδα μια ανακοίνωση που βγάλαν τα δικά μας κορίτσια. Ναι, ναι. Το τμήμα, το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Αγγελίδης προφανώς. Πώς γίνεται δηλαδή πάντα αυτή η ομάδα θέλει να έχει ένα παραπάνω ξένο και πάντα να το περνάει, ρε φίλε. Αυτή είναι η φάρα τη. Τι μου κάνει εντύπωση, δεν δηλαδή. Δεν αλλάζει μερικά πράγματα στη ζωή. Δεν αλλάζει του κανόνε. Δεν... Κοίτα να δει. Αν κάτσει μαζί του στο τραπέζι και μιλήσει, να υπολογίζει ότι από αυτά που είπε, το 50% δεν θα ισχύει. Που είπε, εσύ. Που συζητήσατε. Ναι, ναι, ναι. Α, okay. Που συμφωνήσατε, ναι, ναι. Μου. Τα λέμε δυο μα. Ναι, ναι. Λέμε Νίκο θα γίνει αυτό, αυτό μου λε Σταύρο δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, ωραία θα γίνει έτσι, θα γίνει γιουβέτσι. Χωρίζουμε. Το χέρι, σε παρακαλώ, το χέρι. Το χέρι ναι, θέλω ναι. Λίγο το κουνάς εδώ να ναι, μην χτυπάει. Ναι, ναι, αν γίνεται. Ναι, κούρα ναι, τόσο θέλεις, παίξε, αλλά μην χτυπάει. Το τραγούδι με τρελαίνει, το τραγούδι. Να σου πω, βάλε τώρα λίγο. Βάλε σε πούλτουρα που είναι λίγο light μέσα σε αυτό. σε πούλτουρα, δεν ξέρει σε πούλτουρα, αγάπη μου. Γιατί δεν ξέρει σε πούλτουρα. Μην βάλει σε πούλτουρα τότε. Βάλε Ραμόνς. Ραμόνες. Έτσι γράφεται. Αυτή την μπλούζα που φοράτε και δεν ξέρετε τι είναι αυτή. Α, ναι, το κατάλαβες τώρα, μπράβο. Ραμόνς, ναι, εννοείται Ραμόνς. Βάλε Ραμόνς. Ποια τραγούδια βρήκες? Baby I love you, το Φλόρικο πήγες, άντε βάλ' το. Πήγε, βρήκε την Μπαλάντα. Μια χαρά.
Μια χαρά, πιο καλά. Λίγο το, η ποιότητα δεν είναι εκεί καλύτερη. Λίγο σαν να φυσάει είναι. Και δεν φυσάει. Πώς είναι live. Κομματάρα. Λέγαμε λοιπόν. Κάτι λέγαμε. Χάσαμε το λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν όταν θα σηκωθείς από το τραπέζι θα υπολογίζεις αυτομάτως ότι από αυτά που συμφωνήσατε ισχύουν τα μισά. Δεν ναι. είναι ότι είναι κακοί άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι η φάρα τους τέτοια. Δηλαδή νομίζουνε. Είναι κακοί άνθρωποι βασικά. Ναι. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Mm-hmm. Απλά είναι ξέχωρο. Είναι ξεχωριστό κομμάτι το κακοί άνθρωποι με το τι συζητάμε. Εντάξει. Θεωρούν αυτονόητο ότι αφού συμφωνήσατε στο 100% το 50% το κάνουμε όπως θέλουμε. Ναι. Άρα λοιπόν με αυτούς δεν συζητάς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος ρε αγόρι μου. Μάλιστα. Εντάξει. Τους λες τι θέλεις, τι θέλεις ρε. Να μήπως πρέπει για το προϊόν. Ποιο προϊόν ρε βλάκα, πότε κάνεις κάτι για το προϊόν. Θα κάνεις τώρα. Ψάχνουμε 100 χρόνια τι έχεις κάνει για το προϊόν και δεν έχουμε βρει ποτέ τίποτα. Μόνο παράσιτο είσαι. Και πώς γίνεται σε κάθε τέτοια κατάσταση, ναι. σε οποιοδήποτε άθλημα υπάρχει, ναι. να το τρέχει ο Ολυμπιακός αυτό. Αφού είναι μουλοχτή. Κάθε φορά να είναι Ολυμπιακός. Πέρσι στο Βόλο έγινε το ίδιο πράγμα, τώρα πάει να γίνει το ίδιο και στις γυναίκες. Ναι, άντε ο Ολυμπιακός το κάνει. Εσύ βρε αφελή που στην Ομοσπονδία του Βόλου έχεις δικό σου και τον τρως. Ναι. Για να μπει του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ναι. Η ΕΟΚ που είναι πράσινη. Δεν γίνονται αυτά καλά. Το μπάσκετ άστο είναι ειδική περίπτωση. Θα χρειαστούμε πάρα πολλές εκπομπές για να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει με ΕΟΚ και Ομοσπονδία και όλα αυτά. Δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. ΕΟΚ θα βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Εννοώ μέσα εκεί πέρα το όλο σκηνικό τέλος πάντων που παίζει. Ωραία. Εγώ πιστεύω ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ποιοι αυτοί που είναι εκεί, ναι. μια χαρά ξέρουν. Εγώ πιστεύω ότι ο Βασιλακόπουλος δεν ελέγχει πλέον τα πάντα. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν ελέγχουν ναι. άλλοι τρεις δικοί του. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Ο Βασιλακόπουλος είναι καμιά 94 χρονών, δηλαδή πόσο να ελέγξει πια. Αυτός δεν φύγει πραγματικά πιστεύω ότι είναι ο Χαϊλάντερ. Τι. Ναι, δηλαδή δεν παθαίνει κάτι. Τέλος πάντων, για να μην τα πηγαίνουμε πέρα, εδώ θα πούνε οι χορηγοί μας, Νίκο. Οι χορηγοί, ναι, βέβαια. Στίχημαν, στίχημαν. Επενδύσαμε χθες τα live, μας έδωσε η Βασιλεία το διπλό στο 94. Η άχρηστη Βασιλεία που δεν τη βρίσκει. Αυτή η κακή ομάδα, ναι. Που εντάξει, ποιον απέκλεισε ο ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, μωρέ, το χωριό απέκλεισε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, 0-1 με στη Βίτεση. Με φαν. Φαν Volkswagen, ναι. ναι. Εντάξει. Μας το έδωσε σε καλό ποσοστό κιόλας. Φαινόταν, αν έβλεπε λίγο το παιχνίδι. Ναι. Ψιλοφαινόταν. Μετά τον αποκλεισμό το χωριό έχει κάνει δύο νίκες. Τέσσερα προφανώς. Το... Και διπλό στη Βίτεση. Ξαναβέσχει προφανώς. Μάλλον κάποιο άλλο την έκανε να φαίνεται χωριό. Προφανώς. Ναι. Παιδιά μου. Και τη Σπαρτάκ. Κάποιο άλλο την έβαλε να φάει 3 γκολ σε 17 λεπτά. Γκρινιάζουν πολύ αυτοί, ε. Έχουν βγει όλοι. Όχι ένα, κανένα δύο-τρει είναι. Κανένα δύο-τρει είναι που κράζουν. Είναι μου στείλε ένα Αργιανό μήνυμα. Ναι. Ένα βετεράνο λέει ναι. πω χάσατε το χωριό. Μου στείλε ο Αργιανό φίλο μου μήνυμα για αυτό. Αυτοί οι οποίοι βγάλαν ανακοίνωση του Μποχορίδη χθε. Είναι του Μποχορίδη τα χέρια που σκίζουν το συμβόλαιο. Δεν ξέρω. Ένα χαρτί σκίζουν. Δεν ξέρω τι σημαίνει σκίζουν αυτό. Σκίζουν ένα χαρτί. Άσπρο, ναι. δεν είχε κάτι μέσα. Όχι. Ωραία. Σκίζουν ένα χαρτί. Mm-hmm. Και μετά καπάκι. Ο αρχηγός έμεινε εδώ, εκεί η καρδιά του κτλ. Και φάσεις μόνο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, όχι από πέρσι. Όχι από πέρσι. Δεν είναι περσινό. Όχι, όχι. Πρέπει να είναι από εκείνο το παιχνίδι Κυπέλλου που είχαν κερδίσει και μετά πήγες και τους κέρδισες μέσα στο. Μετά από κανένα δύο εβδομάδες στο πρωτάθλημα. Με Μπόγρι. Έχουν να με κερδίσουν τη σεζόν που θα έχουν περισσότερες νίκες από μένα τότε με τον Γουάιτ. Με τον. Ναι. Με τον Πρίφτη. Ναι, ναι. Είναι μία χρονιά στις τελευταίες 10. Στις τελευταίες 5-6. Ναι, τέλος πάντων. Κάνει ο σκίζει το χαρτί ο Μποχορίδης, υποτίθεται το σενάριο. Εντυπωσιακό. Η αδερφή Κοέν. Εντάξει, για να το συνδέσουμε και λίγο. Εντυπωσιακό. Ναι, η αδερφή Κοέν λοιπόν κάνουν το γύρισμα. Ωραία. Σκίζει και καλά ο Μποχορίδης. Μετά φάσεις από τον ΠΑΟΚ. Μίλησε καρδιά μετά. Ναι, και μετά, δηλαδή αυτοί τι μου λένε, ότι είχε υπογράψει τον ΠΑΟΚ και έσκησε το συμβόλαιο. Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν. Και αν λένε αυτό, να ρωτήσω κάτι δημοσίως, δηλαδή τι μου λένε, ότι. Ο αρχηγός τους είχε υπογράψει σε μένα, αλλά επειδή μένει εκεί κοντά, άλλαξε την απόφαση γιατί στην Κεχέ, ωραία, και σκίζει τα συμβόλαια και μπράβο στον αρχηγό. Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό μου λένε. Δεν ξέρω. Είναι μια μετάφραση των αδελφών Κοέν. Δεν έχουμε ρεσί και το χρήσαμε εδώ πέρα λίγο να γίνει πανηγύρι. Χθες εντάξει, ξέρω ότι παίξανε φιλικό. Έχεις δει πόσο καιρό διαβάζουμε για τον νέο Χλωτάπη, τα έχεις ενημερωθεί λίγο, δεν το έχεις πάρει. Δεν το έχεις πάρει. Χάνεις. Χθες λοιπόν. Πέτανε φιλικό μη Ναι. Ωραία. Εντάξει, μπορεί να χαλάσει το χλωτάπητα γιατί η Λάρισα δεν μπορεί να παίξει αλλιώ.
Ναι. Είναι γι' αυτό ένα πρόβλημα. Ναι. Και τι? Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει σε κάθε. Δηλαδή, όποτε έβρισκε λίγο το πόδι στο χλωτάπιτα, ο χλωτάπιτας να φύγε. Α, ήταν ο γνωστός φευγάτος χλωτάπιτας. Ναι, ναι. Ναι. Μπράβο, τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν έπεσε στην υπόλοιψη. Δεν πρέπει να ήταν και τηλεοπτικό το φιλικό χθες, από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήταν τηλεοπτικό. Δεν ήταν. Ναι. Ναι, ήταν τηλεοπτικό. Βλέπαμε τον Ολυμπιακό και την ώρα, βλέπαμε τον Λάζαρο. Γίνανε και τέτοια πράγματα. Εσείς νεόπλου τώρα κορδεύετε τους άλλους. Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι, δεν κορδεύουμε, φίλε, αλλά μας κάσουν όλη την ώρα. Εμάς ασχολούνται. Ναι, μα να σου πω λίγο κάτι, γιατί να δώσει σημασία, αυτό είναι το θέμα. Δεν δίνω σημασία, διασκεδάζουμε. Αλλά το βίντεο χθες δεν μπορούσα, έσκασα τα γέλια. Το βίντεο. Δηλαδή, φίλε, σταμάτα το, τι κάνεις. Έχεις ιστορία, εγώ δεν ανέθηκα από την ιστορία. Σε βάζω την πρόταση. Τι βίντεο είναι αυτό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα κάνω εγώ ένα βιντεάκι να δεις. Έρχεται. Έρχεται. Θα το σκίσεις ή θα είναι εκεί και θα. Κρατάς ένα συμβόλο κανονικό. Θα σκίσω ένα πιτόχυρο έτσι. Κάνω διατροφή και τέτοια. Θα κάνω ένα ίδιο, αλλά για τη διατροφή μου. Ωραία, που υποφέρω. Κάθε δευτερόλεπτο περνάει. Στίχημα. Στίχημα λοιπόν. Με καινούριο χλωτάπιτα στην. Στο site μας, στοίχημαν, μιλάμε για μπάλα, στοιχηματίζουμε χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή μας με τη λειτουργία TokenBet. Smart notifications, δηλαδή κερδίζεις, σου λέει στο και κέρδισες. Έχει τέτοια... Καίγεσαι να δεις τι έγινε. Καίγεσαι... Πήγες κουβά, έρχεται ενημέρωση. Ναι. Σου στέλνει ένα κουβά, έτσι, να τον βλέπεις. Ρε εσύ, τι έχει κάνει αυτό εδώ πέρα, βάλε το κανονικό του χαλί, να πάντε. Άντε, το ξεφτυλίσαμε σήμερα. Τώρα τι έβαλες, Ραμόν. Τις δίνεις τώρα. Ναι. Έβαλες Ραμόν στον ώρα που έχουν πιει τον κόλο τους. Βάλε λίγο ένα πιο. Βάλε το κανονικό χαλί, άστο, άστο, Αναστασία. Άστο, γιατί μη μας βάλεις καμιά Αγκιλέρα. Και καμιά. Πώς την είναι την άλλη. Ποια ρε. Μα, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι. Εντάξει, καθαρά πέταλο. Έτσι δεν πρέπει να μπαίνουμε στο γήπεδο. Εντάξει, το Hell's Bells καλό είναι. Let's go! Το έχουν άλλοι 500. Οκ. Δεν πρέπει να παίρνουν και τα παιδάκια να πηγαίνουν πάνω κάτω. Έτσι όπως θα κρατάς με το χέρι. Καωρικά. Σκέψου τι θα γίνει στην κοιτίδα τώρα, ένας πάνω στον άλλο με αυτό. Τρεις αγωνιστικές, ο Πάο και τι έπαιξε. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Και πρόγραμμα έχουμε, ρε φίλε, χθες. Δεν θα τον κάνουμε. Το... Έχω βγάλει τους βαθμούς που θα πάρουμε όλοι. Ναι. Κάποιοι και αρχής λέγανε ότι μετά την πέμπτη αγωνιστική θα έχει διακοπή. Η έβδομη θα είναι. Θα έχει αγωνιστική την έβδομη, θα είναι διακοπή. Γιατί. Πάω κάκ, πάω Ολυμπιακός. Όχι, απλά θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα αίτημα στην Λίγκα. Ωραία, που να λέει, αν είναι να μην κατέβετε, πείτε το από τώρα να κανονίσουμε και τις διακοπές μας, γιατί δεν είχαμε. Εντάξει. Άμα για τρομοκρατηθείτε πάλι, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο. Μπαίνουμε ουσιαστικά σε φάση ενημέρωσης για όλα όσα συμβαίνουν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Να είμαστε πίσω από το διαφημιστικό διάλειμμα. Πήραμε την ανάση μας. Προλάβαμε, κάναμε ένα τσιγάρο με τον καφέ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και μην νομίζω ότι ξυπνήσαμε τώρα. 9 η ώρα. Θυμάσαι πριν 10 χρόνια που με γνώρισες. Ναι, ρε φίλε. 9 η ώρα, φίλε. Τι 9 η ώρα, πλάκα κάνεις. Τι 9 η ώρα, δεν υπήρχε το 9 η ώρα. Ναι, δηλαδή πριν τη. Βέβαια είχα εκείνη την εκπομπή με τον Πλιάκο που ξυπνούσα 10 η ώρα και ήμουν πάντα 10 και 5. Ευτυχώ ήταν κοντά στο σπίτι. Όχι, ρε φίλε, άλλαζε τέτοιο. Ήταν εντελώ άλλη. Η ημέρα ξεκινούσε μετά τη μία. Ήταν ουσιαστικά. Κανονικά, ναι, κανονικά. Ουσιαστικά ξεκινούσε μετά τη μία. Και τώρα, φίλε, μας έχουν βάλει. Και σου λέγω όταν είσαι μικρό, γίνεται μεσογράφο, δεν χρειάζεται να ξυπνά. Ναι, παπά. Ψέμα. Ξυπνά. Ό,τι ώρα θέλει. Έξω από το πρωί δεν ξυπνά, είναι η αλήθεια. Ναι. Τέλο πάντων, 6 χρόνια Σαββίδη. Γενικά δεν είμαι υπέρ τη ποσοπολατρία, αλλά δεν μπορεί να μην σταθεί σε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει αλλάξει το στάτο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι ο άνθρωπο ο οποίο με τη δυναμική του κόλλησε. Δηλαδή αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυναμική από μόνο του. Χρειαζόμασταν και έναν οικονομικό παράγοντα που να μπορέσει να την αναπτύξει. Αυτό το έκανε ο Ιβάν, νομίζω, με τον πιο εμφαντικό τρόπο του ποδόσφαιρου. Δεν είναι τίτλος, θα μπορούσε να πάρει περισσότερους. Εννοείται ότι και έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά ανούσια που θα μπορούσαν να έχουν καταγραφεί περισσότερα πράγματα τέλος πάντων θετικά, αλλά πέρασε και αυτό σε μια διαδικασία μάθηση του ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι εύκολο μαγαζί το ποδόσφαιρο. Για όσους νομίζουν ότι είναι εύκολο και ότι παίζουν football manager, μάλλον είναι μπερδεμένοι. Εμείς μπορούμε να δούμε πώς ήταν ο ΠΑΟΚ όταν ήρθε ο Σαββίδης στην αρχή του, σε αυτό το κομμάτι που λες και εσύ, και πώς είναι τώρα. Κάντε στρατόπεδο που μαλώναν τώρα με το άλλο βασικά, χωρίς μαντήλι, με μια ομάδα 5 εκατομμυρίων που δεν ήταν κακή βέβαια. Δηλαδή, επειδή πολλοί όταν ήρθε εκείνη τη χρονιά ο Σαββίδης και σας έσωσε,
Ο ΠΑΟΚ είναι στην χρονιά Βρίζα Δόνη που στήθηκε, η τελευταία που στήθηκε χωρίς Σαββίδη, ήταν δεύτερος. Ναι, και επίσης, εντάξει, το οικονομικό κομμάτι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά στο αγωνιστικό δεν νομίζω ότι είχε εκτεθεί. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτεθεί. Απλά εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούσε να φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο να διεκδικήσει, ας πούμε, το τίτλο και να θεωρείται από πολλούς και φαβόρη. Έτσι. Αυτό. Okay. Θα είχε ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Το κατέκτησε απλά η λαμογιά, ναι, και η κλεψιά και η αλητεία και η θηλυπρέπεια των ανταγωνιστών. Ουσιαστικά του στέλνει το πρωτάθλημα το οποίο κανονικά θα έπρεπε να γραφτεί στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει την υποδομή για να πάρει όλους τους τίτλους σε αυτή την εξαετία του Ιβάν. Αυτό που απομένει για να κλείσει ένας κύκλος δημιουργίας υποδομών σε όλα τα επίπεδα είναι το νέο γήπεδο, το οποίο εξαρτάται πλέον όχι από τη διάθεση του μεγαλομετόχου να το χτίσει, αλλά από καθαρά γραφειοκρατικά θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν μέχρι ένα έπακο χρονικό διάστημα για να ξεκινήσουν οι εργασίες του χρόνου στην νέα τούμπα. Όλα τα άλλα έχουν ουσιαστικά δρομολογηθεί, έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις και σε υποδομή και σε ψυχοδυναμικό και σε επίπεδο γραφείων και σε επικοινωνία και σε όλα όσα χρειάζεται να έχει ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό κλαμπ σε αυτήν την εξαετία. Δεν έχουμε κανένα άγχος για το αύριο, η μόνη κουβέντα που έχουμε είναι η ποδοσφαιρική. Δεν έχουμε νταλγάδες άλλους. Εντάξει, πολλές φορές η κουβέντα είναι και μεταγραφική. Αυτό είναι να κάνει με το κομμάτι που ακόμα χρήζει βελτίωση. Okay. Κοίτα να δεις. Υπάρχουν νοοτροπίες οι οποίες χρειάζονται βελτίωση. Ναι. Αυτό δεν αναιρεί την προσφορά του Ιβάν. Σίγουρα διαφωνούμε στον τρόπο που δουλεύει ο ΠΑΟΚ στην ενίσχυση της ομάδας. Αυτό το έχουμε καταγράψει. Αλλά αυτό δεν είναι μομφή ούτε για τις προθέσεις, ούτε για τις, τέλος πάντων, για τους στόχους που έχει για την ομάδα, που είναι πάντα υψηλότεροι. Είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Απλά ο κάθε επιχειρηματίας έχει το δικό του μοτίβο λειτουργίας. Αυτό πολλές φορές δεν ταιριάζει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μια κατάσταση, μια λογική Σαββίδη, ότι σου λέει απεριόριστο το budget. Βρες μου αυτό που θέλεις και άμα χρειαστεί να πληρώσω, θα το πληρώσω. Ναι. Ναι, το απεριόριστο το budget δεν σημαίνει, τέλος πάντων, ότι θα πληρώσω 500 εκατομμύρια, δεν υπάρχει και λόγος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, από την άλλη, σημαίνει ότι δεν έχεις και ξεκάθαρο budget. Ναι, επίσης, εγώ όμως που είμαι στην πιάτσα, δεν θα ζητήσω παραπάνω με το απεριόριστο budget όταν θα έρθεις να μου μιλήσεις. Ένα είναι αυτό, και δεύτερο είναι ότι δεν μπορώ να κλείσω παίκτη στο σωστό timing. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο, τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρει αυτός που ασχολείται μέχρι πού μπορεί να πάει. Ο ΠΑΟΚ έχει μια επιλογή ακριβού παίκτη, μια επιλογή μέσου παίκτη, μια επιλογή φθηνού παίκτη. Δηλαδή αντί να δουλεύω για 4-5 επιλογές, δουλεύω για 55. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά μέσα στο γενικότερο καλό κάπου κρύβεται. Και όμως το γεγονός ότι φτάσαμε να μιλάμε μόνο γι' αυτό είναι, ναι, μια τεράστια φυσικά επιτυχία της εξαετίας αυτής. Όλοι θέλουμε να είναι ο Ιβάν μια χαρά πάντα, να μπορεί να τους στόχους του να τους κάνει πραγματικότητα και μέσα από τον ΠΑΟΚ και επιχειρηματικά, γιατί κακά τα ψέματα, μια βασική κατάκτηση του Σαββίδη αυτή την εξαετία είναι η δυνατότητά του να επενδύσει στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία από τα επιχειρηματικά στάτους της χώρας ήταν παραμελημένη. Ναι. Δεν επένδυε κανείς. Και νομίζω ότι ήταν στρατηγικά. Και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος το κάνει, ειδικά αυτά, ναι, τα χρόνια. Αποδείχτηκε ότι κάναν λάθος αυτοί. Γιατί ουσιαστικά αφήσαν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν με βάση την Ελλάδα να κατακτήσει ένα γεωγραφικό χώρο με περίσσια άνεση. Και αν οι πρώτες επενδύσεις ήταν συμβολικές, δηλαδή όπως ήταν ο ΠΑΟΚ και το Μακεδονία Παλάς, όταν παίρνεις και το λιμάνι, είναι σαν να σφραγίζεις ουσιαστικά την κυριαρχία σου σε αυτόν τον τόπο. Ας επενδύαν οι άλλοι, δεν μας απασχολεί αυτό. Ας φέρνανε λεφτά στην Θεσσαλονίκη. Ας φρόντιζαν οι πολιτικές σκηνές της χώρας, οι κυβερνήσεις εκάστοτε, να μην στέλνουν αυτιστικούς καθυστερημένους ηγέτες στην πόλη μας. Και τώρα, τέλος πάντων, που βρέθηκε ο χώρος σε έναν άνθρωπο, πήρε, άλλωσε ουσιαστικά, όσο και αν έχει αρνητική άβρα αυτή η λέξη, αλλά άλλωσε επιχειρηματικά Θεσσαλονίκη και δίνει δουλειά σε χιλιάδες οικογένειες. Και όλοι γνωρίζουν, ακόμα και αυτοί που τον κράζουν, τι προσφορά έχει στον τόπο μας. Ένας τόπος, επαναλαμβάνω, παραμελημένος από την κεντρική εξουσία εδώ και χρόνια. Και αυτό έχει αποδειχτεί όχι από τις διαιτησίες
και μας κλέβουν το πρωτάθλημα, ό,τι έρευνα και να γίνει, η μόνη περιοχή, μεγάλη πόλη της Ελλάδος που προσφέρει παραπάνω από αυτά που δέχεται από το κράτος είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Άντε πάλι. Τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη... Αυτά τα έξι χρόνια ειλικρινά έχουν δείξει... Δηλαδή, ας δούμε πού ήταν ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, πού είναι τώρα. Και δεν χρειάζεται να πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν ξέρω να το καταλαβαίνει και πολλοί κόσμος. Δεν τον απασχολεί κιόλας πλέον. Δεν τον απασχολεί κιόλας. Ας δει πού ήταν στο αγωνιστικό, δηλαδή τι διεκδικούσε με τα δικά του, με τις δικές του δυνάμεις τότε και τι διεκδικεί τώρα. Τι πετύχαινε τότε και τι πετυχαίνει τώρα. Οι δύο τίτλοι που είχε πάω στην εποχή Σαββίδη είναι λίγοι. Θα μπορούσε να έχει παραπάνω. Ναι, αλλά αν τα βάλει στην ιστορία του συλλόγου, δύο τίτλοι μέσα σε 6 χρόνια δεν είναι κάτι. Που το ζει συχνά. Απλά η ουσία είναι ότι σιγά σιγά θα πρέπει να καταγράφονται και πρωταθλήματα. Πέρσι αλήτικα χάθηκε. Φέτος νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ καλή βάση για να το κατακτήσει. Επειδή εγώ είδα και τους άλλους δύο χθες το 4-0 του Ολυμπιακού. Δεν είναι κακός ο Ολυμπιακός, έχει μια φρεσκάδα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει την ποιότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε καν την ποιότητα του ΠΑΟΚ, ούτε καν τη συνοχή του ΠΑΟΚ. Το τεστ το χθεσινό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Είναι σαν αυτά τα τεστ που παίζαμε εμείς με τη Λοκομοτίβα και βάζαμε έξι. Τη συνοχή του ΠΑΟΚ, φίλε, δεν μπορεί να την έχει γιατί είναι πάλι μια καινούργια ομάδα. Όπως είναι και η ΑΕΚ μια καινούργια ομάδα σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι πολύ περίεργο να έχει τη συνοχή του ΠΑΟΚ. Το να κάνει κάποια καλά παιχνίδια, οκ. Okay. Ή να έχει τέλος πάντων μια φρεσκάδα όπως είπες και εσύ. Αλλά την ίδια συνοχή, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να την έχει. Δεν μπορεί, και επίσης είναι άλλο να παίξει τρίτο προγραμματικό Europa League με τη Λουκέρνη ή τη Λοκομοτίβα που είπε και εσύ πριν, και άλλο να παίξει με τη Βασιλεία και τη Σπαρτάκ. Ναι, δεν το συζητάμε. Παιχνίδι πολύ κρύψιλο να παίξει. Αν αυτό ο Πάοκ τώρα θα στο 5-0, στο 60 και μετά θα παίζει πάσει. Χωρίς να υδρώσει και χωρίς να δεχτεί φάση. Okay. Δεν θα μπορούσαν να μας κάνουν φάση αυτή, δηλαδή με τίποτα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εξαετία Σαββίδη. Αυτό είναι το σημερινό στάτους του Πάοκ το οποίο διαμορφώθηκε σε αυτήν την εξαετία. Δεν νομίζω ότι να αμφισβητεί κανείς ο παδός του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Γενικά δεν πρέπει να είμαστε και προσωπολάτρες, αλλά μια πραγματικότητα υπάρχει και ο Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτός που έχει διαμορφώσει το συγκεκριμένο στάτους του ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται παραπάνω σάλια. Το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρουμε και όλοι, ότι αυτή είναι η κατάσταση χάρη σε αυτόν. Τώρα, πάμε στα μεταγραφικά. Πρωτού πάμε, νομίζω ότι αυτό που έγινε πέρσι το φέρει και ο ίδιος ακόμα βαρέως και φαίνεται από το πώς. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δεν κατηγορώ κάποιον που θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο. Φαίνεται εγώ μπορώ να το έχω στο κουμπί του και να έρχονται και δύο. Δεν υιοθετούμε. Ναι, δεν είναι. Σου λέω τώρα πώς μπορεί να αντιδράσει ο κάθε άνθρωπο χωρίς να θέλει ότι είναι σωστό. Λάθος είναι. Αλλά με αυτούς τους γελίους. Βλέπω τώρα μεταξύ ο Κομίνης ο διεθνής δεν παίζει σε κανένα παιχνίδι από αυτά τα λιμά. Μάλλον θα πάψει να είναι διεθνής. Ο μόνος που έμεινε από την λαμογίστικη σεζόν την περσινή. Μάλλον τον καθάρισε και η UEFA. Στην οποία γελάνε με τον κόλπο ακύρωση. Όπως γελάμε και εμείς με την ΕΡΑ και τους τύπους που επικαλούνται αξιωματούχους της UEFA. Ότι... Είχε πει ο αξιωματούχος ότι. Αυτός έκανε και ανάλυση στην ΕΡΤ. Ανάλυση παιχνιδιού. Κλαίει το παιχνίδι από μόνο του, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Αλλά αυτή είναι η κρατική τηλεόραση. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί πέρα επειδή η γιαγιά τους ήταν, ξέρω εγώ, στο κόμμα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αξιοκρατία δεν είναι και το φόρτε της. Απλά δεν χρειάζεται να αμαυρώνουμε όλους. Ο συγκεκριμένος είναι μυρωδιάς. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα και δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Πάμε στα μεταγραφικά. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια κινητικότητα στην υπόθεση Βέρμπλουμ. Mm-hmm. Εμένα με είδε στα καβατζόνο με Νίκο μου και στο θέμα του, στο blog που έγραψε όταν χάρη ναι, στη δουλειά. Ναι. Γιατί 1,6 δεν πιστεύω ότι μπορεί να βρει πουθενά ο Βέρμπλουμ. Ναι, θα πάει σε τέτοια χρήματα. Ναι. Αν θέλει να πάει Κίνα, άμα θέλει να πάει εκεί και έχει πρόταση, καλώς να πάει. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια αίσθηση ότι θα προχωρήσει προς την καλή κατεύθυνση η υπόθεση. Να ρωτήσω λίγο κάτι με βάση αυτό που είπες το 1,6. Η πρόταση του ΠΑΟΚ ισχύει αυτή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, τίποτα. Είναι 1,6 για 3 χρόνια. Το χρόνο για 3 χρόνια. Είναι πολύ καλό τέλεχος. Ναι. Και θέλει και να κάνει το γούστο του Γιώργου. Ωραία. Που θέλει τον Βέρμπλουμ, okay, αλλά ναι, θέλει να κρατήσει και μια ισορροπία. Ναι. Όταν η Μαρία τώρα ακούει, θέλω το ένα, θέλω το άλλο και μπορώ στο ένα και μπορώ στο άλλο, σε κάποια φάση τη γυρνάει. Ναι. Και θα πει να σου πει, αδελφέ, με το βλέμμα, γιατί έχει το βλέμμα, mm-hmm, ενώ είναι πολύ γλυκιά γυναίκα, ενώ είναι πολύ σοβαρή. Ωραία. Άμα τη γυρίσει,
παίρνει εκείνο το βλέμμα. Ναι. Και λέει: άκου να δεις, αυτά είναι. Πήγαινε σπιτάκι σου τις 4 μέρες. Σκέψου το. Σκέψου το και έλα να μας πεις τι θέλεις. Mm-hmm. Να τελειώνουμε. Σε αξιολογώ τόσο. Και εκεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Ναι. Εντάξει. Και δεν την ενδιαφέρει για να χαλάσει. Την ενδιαφέρει ότι όλο τη πουλάει τρέλα. Mm-hmm. Βλέπεις, δε βλάκα, ότι έχω καλή διάθεση. Δεν μην πατήσει και το κεφάλι, γιατί δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θέλω να ρωτήσω λίγο τώρα. Φέρ μου, τι συμβόλαιο έχει τσεσεκά. Εκεί. Δύο κάτι. Α, ήταν παραπάνω. Τσεσεκά, ρε φίλε, πληρώνει τώρα. Okay. Εντάξει. Εντάξει, okay. Σου λέει, ναι, θα φας και 8 μήνες κρύο. Ναι. Ωραία. Σε ρωτάω γιατί το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ένα. Ο Πάοκ έχει Βιερίνια, Μαουρίτσιο, Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Ποιο να τον έχει αυτό. Χατσερίδη. Είναι εκεί όλοι. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, βγαίνει στην αγορά. Okay, έχουμε φτάσει. Δεν θα το βρει αυτό. 10 Αυγούστου. Δεν θα το βρει. Δηλαδή, ποιο άλλο θα βρεθεί πέραν από ξέρω εγώ, Αλαΐν και τέτοια. Δεν το βρει. Το λέω ναι, γι' αυτό στο μπλοκ δεν ήμουν. Για να μην χρειαστεί καν κολοτούμπα. Ναι. Γιατί είμαι ο πατέρα τη καβάντζα, εντάξει. Δηλαδή, ωραία, άντε και κράζω τη γυναίκα του Βέρμπουμ. Ωραία. Ναι. Που εγώ πραγματικά σαν στάβο, σαν οπαδό, δεν μπορούμε με πολύ ψήνη πλέον. Ναι, θα πρέπει να ματώσει για το να... γύρω-γύρω, όχι το αγωνιστικό. Για το ναι. Αγωνιστικό έχουμε πει ότι τα στοιχεία ναι, που έχει λείπουν. Ναι. Αλλά. Και άντε τώρα γίνεται η κολοτούμπα, δεν τα βρήκε τα λεφτά και έρχεται. Ναι. Γιατί να κάνει και εσύ κολοτούμπα που βρει τη γυναίκα του, τον ίδιο. Με τον εαυτό του. Δεν χτύπησε τη γυναίκα του, καλώ ήρθε, α πούμε, για να σου πει συγγνώμη για το σου είπα. Μπορεί ο ίδιο να πει, παιχταρά μου. Καβατζό σου, αγόρι μου. Εννοείται. Καβατζό σου. Δεν χρειάζεται πολλά. Δεν ναι, γιατί δεν είναι και ότι. Ο παπάς του σπιτιού. Ποιο σπίτι, ρε παιδιά. Ναι, και επίσης δεν είναι ότι. Και πάλι έστω μπορούσε να καβατζώσει. Να έλεγε ο Πάοκ ότι αποσύρωμαι. Γιατί δεν είπε ποτέ ο Πάοκ ότι αποσύρεται. Δεν είπε ο Πάοκ αποσύρεται. Είπε 3-4 μέρες. Να έπεσε και το παιχνίδι, γίναν 5. Ναι. Να λίγο να δούμε και τι γίνεται, γίναν 6. Ναι. Εντάξει. Και θα δούμε σήμερα. Αν τελειώνει, δεν τελειώνει. Mm-hmm. Ο Γιώργος Αυδής άρχισε να βάζει πάλι φέστια. Δεν το λες και γούρι αυτό. Όχι. Δεν το λες και γούρι. Μπορεί να είναι για κάτι άλλο. Μπορεί να ήταν εκνευρισμένος, ρε φίλε. Όχι. Μπορεί να ήταν ηφαίστειο. Μπορεί να ήταν πολύ χαρούμενος. Είναι η χαρά του όταν έρχεται η βόμβα. Okay. Σκάει. Το λέει να τα ανεβάσω, μην τα ανεβάσω. Τα ανεβάσω, μην τα ανεβάσω. Το ανέβασε τώρα. Προφανώς είναι για αυτόν τον λόγο. Αλλά μέχρι να υπάρχει οριστική εξέλιξη θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Μέχρι να υπάρξει υπογραφή. Υπογραφή και όχι με τη φανέλα και τα βίντεο του Αρωνιάδη που είναι διακοπές. Θα γυρίσει να κάνει ένα βίντεο. Αλλά αδερφός Κοέν. Λες γι' αυτό να πηγαίνει πίσω. Είδα εκείνη τη βλακία των αδερφών Κοέν. Τελευταία και αυτό μου έχουν κολλήσει αυτοί. Το Χέιλ Κέσαρ. Το έχει δει. Όχι. Η χειρότερη ταινία που έχω δει ζωή μου. Μάλιστα. Και η κινηματογραφική. Ποια είναι αυτή που πήραμε. Έρχεται η Χαντάβα. Η Χαντάβα, η Μαρία. Ναι. Έλα ρε φίλε. Πώς τη λένε. Έλα Μαρία θα τη λένε λογικά. Έλα πώς τη. Ελληνίδα. Έβα Χαντάβα. Ναι. Α, η Έβα η αδερφή της. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με τον Βέρμπλουμ. Που θα είναι η τελευταία μεταγραφή μέχρι να δούμε αν θα γίνει, αν θα ολοκληρωθεί. Καβαζωνόμαστε πάντα. Αν θα ολοκληρωθεί. Μέχρι να δούμε πού μπορεί να κάτσει η περίπτωση στα Φιλίδη. Τώρα δεν έχει ούτε αεροδρόμια, ούτε τίποτα. Αν δεν υπογράψει και να γίνει και το βίντεο που λέει ο Σταύρος, δεν, ναι, είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Πιστεύουμε... Ναι. Κοίτα, μετά είχα ένα τραύμα παιδικό. Mm-hmm. Αφού είδα τον Λεωνίδα Βόκολο να σηκώνει τη φανέλα του Άρη και να παρουσιάζεται. Ναι. Και μετά από μία ώρα να σηκώνει τη φανέλα του Πάοκ και να παρουσιάζεται. Εντάξει. Από τότε είμαι πολύ προσεκτικός. Μην το πάθω αυτό. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή είναι σοκαριστικό. Να το πάθεις. Mm-hmm. Δεν θέλω να το πάθω, ρε φίλε, με τίποτα. Καλά, εδώ άλλο δεν είχε έρθει ο Γιασκεβίτσο. Θυμάσαι και του πέταξαν το κασκόλ του Ολυμπιακού και το πέταξε. Ο Γιασκεβίτσο. Ναι, ναι. Ο οποίο είναι κανονικό ψυχοπαθή. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι κανονικό τρελό. Ναι, είναι. Τώρα, επειδή τα μεταγραφικά πουλάνε, πρέπει να το τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Καλά, τα λέω. Mm-hmm. Ο Βέρμπρουμ, αν έρθει, ουσιαστικά δίνει στον ΠΑΟΚ την ένταση και, και το ξύλο που χρειάζεται δίπλα στο Μαουρίτσιο. Εν καιρό θα πω εγώ. Εν καιρό. Ναι, κάπου. Αρχές Σεπτέμβρη. Αρχές Σεπτέμβρη, όχι μετά τη διακοπή εκείνη που έχει τις εθνικές ομάδες. Έχει λίγο μετά. 8-9, κοίτα να δεις. Αρχές Σεπτέμβρη τον βάζεις δεύτερη αγωνιστική με ποιον παίζουμε. Στον Πανιόνιο. Τον ναι. Βάζεις λίγο 10 λεπτά στον Πανιόνιο, 15. Και μετά τη διακοπή είναι πανέτοιμος. Δηλαδή στην Κρήτη που θα έχει έξοχο καιρό και νομίζω ότι πάει ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει τους παίκτες πολύ προσεκτικούς για να μην επηρεαστούν από το κλίμα. Εγώ σκέφτομαι να πάω την Τετάρτη, Νίκο, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, το ξεκίνημα της σεζόν ναι. είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Η καλή κοίταξε, μέρα το πρωί φαίνεται. Κοίταξε, μπορείς να πας λίγο πιο νωρίς και για να συγκεντρωθείς σε αυτό το παιχνίδι που είναι 20, 26. Κοίτα, 25 είναι η πρώτη αγωνιστική, άλλα δύο είναι. Δηλαδή, μία, δύο δεν είναι πρέπει δεύτερο. Να πας λίγο εκεί πέρα κάτω στην πύλο λίγο να δεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτό να, σου να λέω. Να συγκεντρωθείς, δεν πρέπει να πας λίγο. Την αλλαγή του στάτους του Όφη από ομάδα Football League, Super League. Πρέπει να δω και αυτό. Τρίτη λες να το κάνω. Δεν ξέρω. Γιατί όχι. Εντάξει. Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Εντάξει, νομίζω ότι έλεγε για Τρίπολη, γι' αυτό είπα για την πύλο, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Okay. Λοιπόν, οπότε Βέρμπλουμ αν ολοκληρωθεί και ξαναλέω και εγώ και το τονίζω ότι αν δεν υπάρξει υπογραφή δεν μπορείς πλέον να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αλλά εντάξει τώρα Βέρμπλουμ και ακόμα και να έρθει και να συμφωνήσει για ναι μεγάλη μεταγραφή και όλα αυτά μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα χρειαστεί. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και στη Ρωσία. Ότι βλέπω πως σήμερα πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία των εισιτηρίων και εκεί της πόλης των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Τρίτης για τις Σπαρτάκ. Ποιο παίζουν αλήθεια το Σαββατοκύριακο? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι ενδιαφέρον, για κάτσε λίγο να δούμε. Γιατί ξεκίνησαν πρώτο μάτσο εδώ με την Όρεμπον, κέρδισαν 1-0. Έπαιξαν με τη Λοκομοτίβη την πρωταθλήτρια. Γιατί να μην έχουν και ένα ακόμα δύσκολο παιχνιδάκι τώρα? Για κάτσε να δούμε. Δεν έχει λίγο ενδιαφέρον παραπάνω. Λοιπόν, Σάββατο, για να δούμε. Αν παίζουν. Λογικά θα παίζουν εντός έδρας. Ή να έχουν κανένα ταξίδι, ξέρω εγώ, σε κανένα. Λίγο μακριά. Λοιπόν. Ρούσια Premier League. Σπαρτάκ Μόσχας, Αντζή Μαχάτσκαλα. Έχουν Στιακόφ. Το ταξίδι. Στιστιακόφ, όχι στη Μόσχα παίζουν. Εκεί τα παιδιά δεν. Εκεί το πρόμες λίγο, ρε παιδί μου. Κάποιος να πάει δυναμικά από την Αντζή. Ξεκίνησε καλά από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν ξεκίνησε καλά. Κέρδισε εκτός έδρας πρώτο παιχνίδι τη θρηλυκή Ουράλ. Έχασε 3-0 από την Ούφα. Καλά, 3 ματς εκτός έδρας παίζουν αυτό το ξεκίνημα. Τι γίνεται. Άλλοι θα μου πει παίζουν 3 εντός στον Ολυμπιακό σε κάποια φάση. Οκ. Okay. Ναι. Σπαρτάκ Αντζή είναι το πρώτο παιχνίδι. Οπότε λοιπόν με το μεταγραφικό κλείνουμε σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το Βέρμπλουμ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν θα έχει όπως φαίνεται τουλάχιστον εξέλιξη σήμερα. Του Βέρμπλουμ. Ναι. Ναι. Ωραία, οπότε κρατάμε αυτό και αν. Απλά προχωρήσει. Επειδή έχει γίνει σούπα, γι' αυτό δεν το. Υπάρχουν γενικά λεπτομέρειες και αρκετή βάση στο θέμα που να μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πολύ πιο έντονη. Ναι. Αλλά επειδή τα ματάκια μας έχουν δει πάρα πολλά σε αυτά τα θέματα, λέμε απλά ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία οδηγεί στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Αν δεν έρθει τελευταία στιγμή και πει ότι άουσου του θέλω και. Κελάρι μέσα στο Μακεδονία Παλάς, έτσι όμως περνά από εκεί να πίνω και ένα κρασάκι. Εντάξει, λογικά θα γίνει δουλειά. Ναι. Φίλε μου, 321, ελπίζω να σε βοηθήσαμε. Το γεγονός ότι είσαι στη Μήλο και έχεις βρει 4G ή κάπου Wi-Fi και έχεις βάλει να μας ακούσει, μας θυμάει πάρα πολύ. Μας θυμά το γεγονός αυτό. Ωραία. Φίλε, από την άλλη όμως, στη Μήλο, ναι βέβαια. Στη Μήλο, Αναστασία, ναι. Από την άλλη όμως, κάτι λέει για διακοπές σου, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή, κοίτα, έχεις πάει σίγουρα με την κόμενα. Σίγουρα, για να έχεις πάει Μήλο δεν υπάρχει. Καλά, δεν μπορεί να έχεις πάει. Να έχετε παρέα δύσκολα. Ωραία. Ναι. Την έχεις πάει χθες σε μια παραλία που την είδες στο Τριβάγκο. Φυσάει κιόλας αυτές τις μέρες εκεί πέρα κάτω, γιατί τρελής. Την έχεις πάει σε μια πεντάστερη με γαλάζια σημαία και αυτά μια καβατζωτή. Ναι. Την έχεις πάει εκεί. Η ουσία είναι. Εγώ πιστεύω ότι πανηγυρίζει γιατί ψιλοκοιμάται ακόμα. Και βρήκε την ευκαιρία να περάσει λίγο ποιοτικά το χρόνο του. Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή, κάτσε λίγο να βάλουμε να ακούσουμε. Κατάλαβε. Μην μα πρίξει μόλι σηκωθεί. Άντε, πάμε. Κοιμάται, μία η ώρα είναι. Εντάξει, πιο τώρα σα λέω. Ξύπνησε. Απλά έχει κάνει τη δουλειά χθες. Άνα, μπράβο. Και έχει πάρει την ανάσα του. Ναι. Εντάξει, είναι σε αυτό το mood. Ναι. Δηλαδή, ή την έσχη την είπα, αγάπη, άντε πάνε πάρει πρωινό σήμερα. Βαριέμαι να κατέβω εγώ. Κατάλαβε. Ή το άλλο. Έχει βρει απλώστα στη Μήλο. Κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Έχει απλώστα στη Μήλο Αναστασία. Πουθενά. Α, εκεί okay. Βρήκε τη μία παρέμβαση απλώς. Δεν κάνει τη άλλη το κομμάτι της τώρα με τα λάδια και με αυτά. Ναι, ναι. Και βρήκε ευκαιρία, λες. Και λέει αυτός ο δικός μας, ο 321, λέει ρε εσύ, πω 100 mail από τη δουλειά μου ήρθανε. Και παίζει με το κινητό, κάνει να απαντήσει και έχει και τα ακουστικά. Ωραία.
Πόπο τη λέει, έχει βγει και αυτό το. Έχει βγει και αυτό το πρόγραμμα που μιλάς και γράφει. Ευτυχώς μας έσωσε. Θα παραμιλάει και μόνος του, αλλά θα έχει τα ακουστικά για να μας ακούει. Εντάξει, μια χαρά ο 321. Γεια σου, 321. Ωραία, ωραία. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ελπίζουμε να σε ενημερώσουμε για το Verbum. Λοιπόν, πάμε εμείς στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα να πούμε περισσότερα για το ποδοσφαιρικό κομμάτι με ό,τι άλλο έχει γύρω-γύρω. Να ασχοληθούμε και με τον μπασκετικό, καθώς έχει και πάλι ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ουσιαστικά έχει και σχηματοποίηση του ρόστερ, οπότε έχουμε να πούμε αρκετά και για τον μπασκετικό τμήμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το εκπληκτικό μήνυμα του 321 που αναλύσαμε την κατάστασή του στη Μήλο. Ακριβώς έτσι, αδέρφια, λέει. Ήρθε η απάντηση. Λέει, ο Θεός, τον αγαπάμε, είναι ο καλύτερος. Βιώνουμε ό,τι βιώνει. Εγώ έχω πάντα δικαιολογία της δουλειάς και εσύ το έχεις αυτό. Εδώ ναι. Γίνεται. Ωραία. Και στην παραλία να πηγαίνω πέρα εδώ με το κινητό σαν το χαζό. Κοίταξε, τις περισσότερες φορές δεν είναι δικαιολογία. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Μα εγώ πιστεύω ότι περιμένουν να πάω στην παραλία για να ξεκινήσουν όλα. Φίλε, σαν εκείνο που είχε γίνει πέρσι με το κρουμπάλε, δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει εκείνο που είχε γίνει πέρσι. Το κρουμπάλε, θυμάστε πέρσι, το περιμένουμε κανένα μήνα. Ναι. Ωραία, δηλαδή γράφαμε ξανά, έρχεται, απαντάει και όλα αυτά. Λοιπόν, και αποφασίζει να απαντήσει στο μοναδικό τριήμερο, ένα Σαββατοκύριακο που πήγα με δύο φίλους. Ωραία. Σε ένα beach bar, ωραία. Πριν το τρίτο πόδι, πριν την Ουρανούπολη. Ναι. Που όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή ήταν μια κατάσταση η οποία, παιδί μου, δεν ήταν πολύ εύκολη για συνεννόηση. Δεν είχε πολύ καλό σήμα. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν τρεις φίλοι. Ο ένας είχε ανέβει από Αθήνα, είχαν να βρεθούν καιρό. Τέλος πάντων, μείνανε εκεί πέρα στο πιτσμπάρ το βράδυ. Δεν όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Ναι. Ωραία. Και ο Πάο έκανε κοινό το κουμπάκι. Εντάξει. Εκείνη τη μέρα. Ωραία. Και ψάξα να βρει σήμα για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Να βρει σήμα για το ίντερνετ. Λέω με τον άλλο να πέσει. Βλέπουμε την ομάδα και λέω: κοίτα να δεις, θα μας αποκλείσει το χωριό. Ναι. Κοίτα να κλείσουμε διακοπές την επομένη ακριβώς. Ναι. Ωραία. Τι ωραία είχαμε περάσει. Ναι. Τι ωραία και ήταν. Και φεύγουμε, γυρνάμε από το Έστερσουτ. Τις έχουμε κλείσει πριν το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Τουλάχιστον να γλιτώσουμε. Δηλαδή, λες και θα φταίμε εμείς. Πάμε. Γυρνάμε. Φεύγουμε κατευθείαν. Και ξεκινάει το χάος. Πάρτε μια μεταγραφή. Ναι, ναι. Πάρτε την παράλληλη μεταγραφή. Και εκεί να μην έχουμε ούτε σήμα. Να μην έχω πάρει power bar μαζί μου. Mm-hmm. Να φεύγω την παραλία. Ναι. Για να φορτίσω το κινητό. Ναι. Ωραία. Ευτυχώς είχε η παραλία καλή μπροστά από το ξενοδοχείο. Mm-hmm. Και έχουμε βιώσει ένα μαρτύριο καλά οι άλλες έξαλλες. Έξαλλες. Εκεί είναι μετά όλο το κομμάτι το ωραίο. Γιατί αφού έχεις την εξαλωσύνη σου λοιπόν και τελειώνεις σε κάποια φάση αυτό το σκηνικό, μετά από μία ώρα, δύο, τέλος κάποια φάση ολοκληρώνεται. Ναι. Και λες, τώρα θα ηρεμήσω. Ναι. Πάω στη θάλασσα, ξέρω εγώ. Πάω να κάνω ένα φαγητό. Όχι, σε εμάς δεν τελείωσε ποτέ. Ναι, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή ολοκληρώνεται το βράδυ, ξέρω εγώ. Και λες, πάω, όχι μόνο ποτό. Ναι. Το βράδυ λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι. Γκυρ, καταλαβαίνετε. Υπάρχει και το χειρότερο. Ναι. Τελειώνει η μεταγραφή. Φτάνει 2 Σεπτεμβρίου. Ναι. Μία, λες μία, μην γίνει καν, έχουμε κρατήσει τίποτα, καμιά θηρίδα, κανένα τέτοιο. Mm-hmm. Ωραία, δύο. Και εμφανίζεται πάντα ο Βλάκας συνάδελφος που γράφει. Πάντα. Το παράθυρο των ελεύθερων θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ. Ποιο παράθυρο των ελεύθερων, ρε Βλάκα, σε να φύγουμε λίγο. Να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Στο μεταξύ, μια φορά πήραμε ελεύθερο. Ένα σπαντάτσιο, 1,5 παιχνίδι έπαιξε. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε. Συμπληρώνουμε επίσης, μάλλον για ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι η υπόθεση Verbum αυτή τη στιγμή προχωράει. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία που μιλάει για τη Γαλατά. Δεν έχει καμία, πώς το λένε, καμία επίσημη πηγή. Είναι ουσιαστικά μια από αυτά που γράφουν οι Τούρκοι τα ωραία. Θα δούμε το αντί και πώς. Καλά, οι Τούρκοι, ρε φίλε, από τα 10 θέματα που μπορούν να βάλουν μεταγραφικά, αν πετύχουν το ένα, είναι επιτυχία. Ναι. Είναι επιτυχία, δηλαδή, και βάζουν διαρκώς θέματα μεταγραφικά. Και ναι, πολλές φορές νομίζω δεν υπάρχει ουδεμία συζήτηση. Τις περισσότερες φορές δηλαδή. Δεν ξέρω το ρόλο που παίζουν σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά δεν έχουν νταλγκά. Κοίτα, είναι τεράστια χώρα. Mm-hmm. Το να γράψει ο Αμπτούλ Κορκόρν κάτι, ναι, δεν θα κάνει και κλικ, ούτε καν θα δούνε ποιος mm-hmm. είναι, τι κάνει, τι ράνει. Είναι αλλιώς. Εδώ τώρα θα γράψουμε εμείς καμία μεταγραφή που δεν έγινε, που δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Εντάξει,
και θα μας κράζει η μισή χώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε άτομα που μας ακολουθούν ακριβώς τι κάνουμε. Εσύ έγραψες το Δεκέμβριο του 3 αυτό. Λες, δε φίλε, κόμενά μου δεν θυμάται τόσο παλιά. Εσύ, δηλαδή, πώς γίνεται και το θυμάσαι. Που δεν το έχω κάνει κιόλας. Τέλος πάντων. Πάμε στο μπάσκετ, Νίκο. Στο μπάσκετ, βεβαίως. Βεβαίως. Ποιος είναι ο Μαλίκ Πόουπ? Λοιπόν, κοίτα, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Mm. Η περίπτωση του Πόουπ ήταν προχωρημένη τις τελευταίες μέρες. Ο Πάουκ έκανε μια φορά με τον Κρουμπάλι. Το ξαναέψαξε. Δηλαδή, όταν το αναφέραμε το όνομα, δεν το αναφέραμε τυχαία. Έτσι. Mm-hmm. Και έκανε μια φορά με τον Κρουμπάλι στη λογική ότι να έχει πάλι έναν παίχτη που δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Που mm-hmm. ξέρει, που έχει δουλέψει και με τον προπονητή τα προηγούμενα χρόνια. Και όχι μόνο στον Πάουκ πέρσι και πρόπερσι στην Αστάνα. Mm-hmm. Και τέριαζε στα στοιχεία που θέλει για τη ρακέτα του. Του Κρουμπάλι δεν προχώρησε. Γιατί ο Κρουμπάλι είχε στα χέρια του ενδιαφέρον της Πιστόια τις προηγούμενες μέρες, το οποίο ενδιαφέρον έγινε και πρόταση προχθές ουσιαστικά στα χρήματα που ήθελε, στα χρήματα που ήταν περίπου πέρσι, και από τη στιγμή που πήρε αυτά τα χρήματα συμφώνησε με την Πιστόια, οπότε ο ΠΑΟΚ προχώρησε στη λύση του ΠΟΟΠ. Τώρα, ο συγκεκριμένος είναι μια διαφορετική περίπτωση από τον Κρουμπάλι. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, πιάνει την μπάλα, ξεκινάμε τα βασικά. Ναι. Έχει σουτ. Το εντυπωσιακό συγκεκριμένο είναι αυτό το άνοιγμα χεριών το οποίο διαθέτει. Είναι στο 2-8, παίζει 4-5, δεν είναι το πεντάρι. Το άνοιγμα χεριών δεν είναι 2-8. Όχι, το άνοιγμα χεριών είναι 2-19. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλα χέρια ο συγκεκριμένος. Είναι ένας παίκτης που έρχεται για πρώτη φορά να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή είναι ένα παιδί που τώρα φεύγει από το κολέγιο. Ήταν στο κολέγιο του Σαν Ντιέγκο. Καλό κολέγιο. Πολύ μεγάλη προσδοκία τις πρώτες του δύο σεζόν. Και όταν λέμε μεγάλη προσδοκία, εννοούμε σε επίπεδο top 10 του draft στη δεύτερη σεζόν του. Για κάποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Βέβαια, το πώς θέσεις προσδοκίες υπάρχουν σε μια-δυο σεζόν για τέτοια παιδιά και στο τέλος του κολεγίου μένουν χωρίς να έχουν μπει στο draft ουσιαστικά και να πηγαίνουν είτε στην Ευρώπη είτε να μένουν στην G League, είναι πάρα πολλές, έτσι. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο έχει γίνει με τον Pope. Παίκτης που είναι στο 4-5 είναι παίκτης που μπορεί και να σουτάρει τίμια από μέση και μακρινή απόσταση λόγω του κορμιού του και των χεριών των μεγάλων και της ευελιξίας που διαθέτει. Είναι αρκετά καλός και στο παιχνίδι, έτσι, πάνω από το Στεφάνι. Για μένα είναι διαφορετικός από τον Κρουμπάλι. Και επίσης είναι και λίγο ερωτηματικό, γιατί το Κρουμπάλι, παιδί μου, πάνω κάτω έχουμε μια εικόνα του τι μπορεί να κάνει. Ο συγκεκριμένος. Τι μπορεί να μην κάνει. Ναι. Ο συγκεκριμένος είναι ερωτηματικός στη λογική ότι θα παίξει πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι ένα παιδί που πρώτη φορά έρχεται. Είναι ρούκι ουσιαστικά στην Ευρώπη, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογής. Αλλά τα σωματικά χαρακτηριστικά του. Τα χαρακτηριστικά που διαθέτει δηλαδή στο παιχνίδι του και το κορμί του, νομίζω ότι αξίζουν την προσοχή. Μιλάμε για ένα παιδί 2-8 που παίζει 3-4. Εντάξει, άλλο εγώ νομίζω 4-5 θα είναι στην Ευρώπη. Ναι. 4-5 θα είναι στην Ευρώπη. Τώρα στην καρδιά του έχω τα report που διάβασα. Mm-hmm. Ωραία, για 3-4 λένε. Εντάξει, έχει παίξει και 3, αλλά νομίζω ότι στην Ευρώπη θα είναι 4-5. Είναι 2-8. Mm-hmm. Μπαίνει δίπλα σε ένα κορμί 2-11, να το υπολογίζουμε και αυτό. Άλλο παίκτη. Δύο αθλητικοί. Ναι. Ναι. Άλλη περίπτωση συγκεκριμένο όμως. Ναι. Πιο δυνατός, πιο ρε παιδί μου εκρηκτικός, να σου το πω έτσι, από τον Μορέιρα. Ναι, εννοείται αυτό. Πιο κοντρολαρισμένος. Mm-hmm. Αλτικός πολύ. Έτσι. Δεν ξέρω τα στατιστικά του στα σουτ. Νομίζω κανένα 30% διάβασα στα τρίποντα. Τα παίρνει. Ναι, είναι παίκτης που αν βρεθεί στο τρίποντο θα το πάρει. Επίσης είναι παίκτης που στο pick and roll θα κάνει και pop-out σταύρε. Ναι. Δηλαδή δεν θα βουτήξει μες στο καλάθι. Μπορεί άμα να κάτσει και έξω ότι, να παίξει ναι, και να σουτάρει. Ναι, άμα δει ότι ο ναι. άλλος χάνει το βήματά του μπορεί να σταματήσει και να βάλει. Ναι. Εντάξει. Εγώ από ό,τι είδα λοιπόν πρόκειται για ένα παιδί με εκπληκτικά αθλητικά προσόντα. Mm-hmm. Εντάξει. Όπως πρέπει να είναι ο σύγχρονος μπασκετμπολίστας. Πιο all around. Έτσι. Δεν να μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι δεινόσαυρος μπασκετικός, είναι σύνθετο ταλέντο. Mm-hmm. Για χύψη λόγους δεν έπαιξε. Το νούμερο που έδωσε ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε επίπεδο ρε παιδί μου NBA. Εντάξει τώρα. Σου λέω περιπτώσεις τέτοιες παιδιών που λόγω κορμιού συνήθως
στα 18-19 τους μπαίνουν από πολύ νωρίς δηλαδή στη διαδικασία των σκάου του NBA να τους έχουν ψηλά. Ξεκινάνε έτσι, κάπου στην πορεία χάνονται και δεν καταφέρουν να δικαιώσουν τις προσδοκίες. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Pop για το επίπεδο του NBA, έτσι. Και μπορεί ο Pop μετά από 2-3 χρόνια στην Ευρώπη να μπορέσει να επιστρέψει. Δεν το ξέρω. Ή να βρει τέλος πάντων ομάδα να παίξει στο NBA. Απλά τέτοιοι παίκτες συνήθως, επειδή έχει αλλάξει το σκηνικό με την G League, έχουν δυνατότητα να μείνουν και εκεί. Γιατί παλιότερα, μέχρι πριν κάνα χρόνο, δύο, επέλεγαν όλη την Ευρώπη για τα χρήματα. Πλέον η G League δίνει και χρήματα. Καλά. Ναι. Καλά. Δεν θα δώσει 300 χιλιάρικα. Ναι. Αλλά τα 70-80 που βρίσκαν στην Ευρώπη τα βρίσκουν πλέον και στη G League. Οπότε, επειδή στο Αμερικανό το μυαλό είναι πάντα το NBA, από τον καλύτερο Αμερικανό που θα δει να παίζει στην Ευρώπη μέχρι τον τελευταίο που παίζει, ξέρω εγώ πού να πω, ρε παιδί μου, στην Ουγγαρία, στην ομάδα που έπεσε, στο μυαλό του έχει ότι μπορεί να παίξει στο NBA. Ναι. Ωραία. Οπότε λοιπόν, με τη G League έχει λίγο αλλάξει το σκηνικό. Δηλαδή, ο άλλος σκέφτεται ο Αμερικανός ότι γιατί να πάω στην Ευρωπαϊκή, σημαίνει εδώ πέρα, σε μια ομάδα θυγατρική των Blazers, λέω ένα παράδειγμα. Και αν και εφόσον μπορεί να βρω ένα δεκαήμερο συμβόλαιο, μπορεί να βρω ένα two-way contract μετά στην πορεία. Δηλαδή να είμαι διαθέσιμος για το NBA. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έρχεται στην Ευρώπη, έρχεται στον ΠΑΟΚ που ξεκάθαρα στο κομμάτι των Αμερικανών του πλην των δύο στην περιφέρεια. Δηλαδή πλην τον ξέρω μάλλον, όχι τον Αμερικανό του. Του Χάτζερ και του Γκος που ξέρουμε τι θα δώσουν. Και το μοναδικό κομμάτι που είναι ερωτηματικό είναι η χημεία σε αυτό. Οι άλλοι τρεις, οι ξένοι του, ο Μορέιρα, ο Πόουπ, ο Τζόουνς, είναι επιλογές προκλήσεις. Δηλαδή, είναι όλοι πολύ ενδιαφέροντα κορμιά. Δηλαδή, ο Τζόουνς είναι ένας παίκτης που παίζει τριάρι και είναι 2-4. Ναι. Ο Μορέιρα είναι ένα ελαφρύ πεντάρι που είναι 2-11 όμως. Ο συγκεκριμένος, ο Πόουπ, είναι 2-4, για μένα power forward center. Ναι, δεν νομίζω ότι θα δούμε στο 3 το συγκεκριμένο. Ναι, ο οποίος έχει τεράστια χέρια, είναι παίχτης που μπορεί πραγματικά να δώσει πράγματα πολλά στις δύο πλευρές της ρακέτας, αλλά ξέρεις και οι τρεις αυτοί. Στατιστικό για άνοιγμα ποδιών υπάρχει. Δεν ξέρω, έδωσες μια. Το 2019 μου φαίνεται τεράστιο Σταύρο. Ναι, τι να κάνουμε, είχε άνοιγμα ποδιών τέτοιο. Ναι. Να πάρω μεζούρα, έτσι. Σκέψου όμως ότι, τα χέρια ανοίγουν εύκολα, τα πόδια. Χρειάζεται. Άμα υπάρχει ελαστικό. Ναι. Αν υπάρχει ελαστικότητα, είναι πολύ μεγαλύτερο το άνοιγμα, γιατί τα πόδια είναι πιο μεγάλα, καταλαβες. Ναι. Έτσι πάει. Ωραία, και πάμε λοιπόν σε μια λογική. Mm-hmm. Ωραία, παιδιά τα οποία έχουν αθλητικά προσόντα, mm-hmm. είναι βασικό συστατικό αυτό, και ύψος σε αντίθεση με πέρσι που δεν είχαμε. Ναι. Δηλαδή παιχνίδι πάνω από την μπασκέτα δεν είχαμε. Όχι, έλειπε. Ναι. Έλειπε και όταν σηκωνόταν ο άλλος να βάλει την μπάλα μέσα, βαρούσε το ταπλό. Κοίταξε. Ναι. Επίσης έχει δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή Χάτσερ, εμπειρία, Γκος, το ίδιο, Αθηναίου, το ίδιο, ναι. Μαργαρίτης, το ίδιο. Ωραία. Ο Ζάρας έχει άλλο ρόλο, okay. Έμπειρος είναι. Ναι, και υπάρχουν τώρα και παιδιά, αλλά βάζω, εγώ τον Κόνιαρη πλέον τον βάζω μέσα στους έμπειρους, αλλά είναι 21 χρονών. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι έχει τις πάρα πολλές εικόνες. Κόνιαρης, Τζαμάλ Τζόουνς, πρώτη φορά σε ένα τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε ομάδα επίπεδου Champions League. Έξυπνα το σκέφτηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι, πάει σε αθλητική ομάδα. Ακριβώς. Αλλά έχει την εμπειρία. Mm. Και εγώ νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα θα χρειαστεί να δούμε φιλικά, να περάσει χρονιά και να δούμε και όλα αυτά. Θα έχει όσο το δυνατόν μπορεί στο δικό του επίπεδο πάντα, που δεν είναι η ομάδα με τα χρήματα. Θα είναι μια ομάδα πάλι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα που θα πρωταγωνιστεί σε επίπεδο τη Champions League. Και θα έχει και διαφορετικές επιλογές, ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε έχει 11 συν 2 παίχτες. Έχει 11, δεν βάζω το Τσόχλα μέσα. Ναι. Δύο μικρούς, μία θέση καινή. Μία θέση καινή ακόμα στο ρόστερ του ξένου. Θα το δούμε. Okay. Και εγώ δεν μπορώ να σου πω σήμερα ότι το ρόστερ έκλεισε. Κοίτα. Δεν σου λέω με σιγουριά ότι θα πάρει κι άλλον παίχτη, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι σήμερα το ρόστερ έκλεισε. Και τελείωσε. Εγώ το σκέφτηκε ο Παπαθεοδόρου. Σου λέει, έχω εμπειρία στα γκάρ. Πολύ. Πολύ. Ποιότητα έχω. 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 Εντάξει. Τι δεν έχω. Δεν είναι και σούπερ αθλητικό. Ξύλο. Ξύλο δεν έχω περιφέρεια. Ναι. Ωραία, ένα Κόνιαρης που θα τρέχει πάνω κάτω. Και Σχίζα. Ο Σχίζας τι είναι, διάρρη. Ναι. Ναι, εκεί στο 2-3. Αλλά πάντων, για αυτή τη δουλειά τον θέλει. Εντάξει, ναι. Ναι. Στην πρώτη μου γραμμή. Mm-hmm. Τι θέλω από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να βρω ποιότητα με τα λεφτά που έχω και εμπειρία. Ναι. Εντάξει, άρα ψάχνω μία
ποιότητα που δεν έχει, που θα αναδείξω εγώ, mm-hmm. θα το πουλήσω σαν project mm-hmm. και στην, στο γραφείο του, γιατί ο Pop έχει καλό γραφείο. Ναι, ναι, εντάξει, έτσι είναι. Θα το πουλήσω σαν project, ωραία, για να δω αν θα καταφέρω να τα συνδυάσω σωστά και να έχω ένα ωραίο αποτέλεσμα. Η σκέψη είναι σωστή. Ναι. Για μένα, στο ρόστερ που έχει κάνει ο Πάοκ μέχρι τώρα, είτε το ολοκλήρωσε είτε δεν το ολοκλήρωσε, έχουμε κάποιες σταθερές με θέμα σε αυτό το κομμάτι τη χημεία, που εντάξει αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, και μετά έχεις τρεις παίκτες, τον Μορέιρα, τον Πόου που ήρθε σήμερα και τον Τζόουνς, οι οποίοι είναι στοιχήματα. Το στοίχημα μπορεί να σου βγει ένας, μπορεί να σου βγει κανένας, μπορεί να σου βγουν δύο, μπορεί να σου βγουν και τρεις. Αν γίνει αυτό, θα έχεις ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, θα έχεις εμπειρία, αθλητικότητα. Για μένα είναι το πρωτικό το κομμάτι της άμυνας. Εκεί το λέω γιατί δεν έχω εικόνα από τους ψηλούς που ήρθανε. Ωραία. Δηλαδή, το κομμάτι της άμυνας, της λειτουργίας, για μένα δεν είναι κάτι τόσο εύκολο. Ειδικά με τον τρόπο που παίζει ο Παθεοδόρου. Με πολλές αλλαγές, με πολλές φορές και χαμηλά σχήματα. Θέλει πολύ ψηλό επίπεδο. Χάτσερ Γκος, νομίζω βλέπουμε μαζί στα κλεισίματα των αγώνων. Γιατί? Γιατί άμα θα είναι το μάτς 65-65 στις αρχές της τέταρτης περίοδου, θέλω φρέσκο το και θα έχεις Χάτσερ Γκος και Μαργαρίτη μέσα, πού θα βάλει το βάρος του αντίπαλου στην άμυνα? Θα το βάλει στο Χάτσερ, πολύ ωραία, θα έχει χώρο Γκος. Θα το βάλει στον Γκος, θα έχει χώρο Χάτσερ. Θα καταφέρει να έχει αθλητικά κορμιά και να του κλείσει και του δύο. Έχει το Μαργαρίτη να παίζει εκεί ανάμεσα στην μπασκέτα και τη βολή, σε εκείνο στο το σημείο που είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Ωραία. Για να σου παίζει αυτός. Σε κλειστά παιχνίδια. Και επίσης, επειδή το είδαμε και πέρσι, να είναι όλοι υγιείς, η χρονιά είναι πάλι πάρα πολύ επενδυτική. Ξεκινάει με συνεχόμενα παιχνίδια από την αρχή. Χάτσερ 34, Γκος 36, Μαργαρίτη 36. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσει η χρονιά Οκτώβριο και θα φτάσει μέχρι τον Ιανουάριο. Χωρίς κόψιμο, συνεχόμενα, Τετάρτη, Σάββατο, πρέπει να έχει όσο το δυνατόν και περισσότερες επιλογές για να το καλύψει όλο αυτό. Μα έτσι γίνεται ο σύγχρονο μπάσκετ πλέον. Δεν μπορείς να έχει. Δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά το σωστό είναι να έχεις μία δωδεκάδα που θα μπαίνει μέχρι και το δέκατος. Ωραία. Και ο παίχτης θα παίζει περισσότερο να παίζει το πολύ 22-23 λεπτά. Και αυτό το λέω τώρα τραβηγμένο. Για να μπορείς να πάρεις ό,τι μπορείς. Γιατί μπορείς να τον αφήσεις και 30 λεπτά μέσα και 35. Ναι, αλλά του βγαίνει η γλώσσα από τα αυτιά. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Ωραία. Οπότε ο Πόουπ είναι μια επιλογή. Δεν ξέρω, ξαναλέω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο Πάοκ έχει κλείσει το ρόστερ του. Κρατάμε μια πισινή, μια καφάτσα, όπως λέει και εδώ ναι, ο Σταύρος. Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι για ένα ψηλό ακόμα θα πάμε. Και εγώ νομίζω θα γίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ νομίζω. Απλά... Νομίζω. Δεν ξύπνησα πριν και νομίζω. Από αυτά που κουβεντιάζω. Ναι. Εκεί καταλήγω. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ναι. Απλά επειδή ο Πάοκ λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και πάντα στο οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό κομμάτι παίζει ρόλο, μπορεί να, μια περίπτωση που τώρα την έχει στο μυαλό του να είναι ακριβή και να φτάσει κάπου το Σεπτέμβριο και τελικά να του κάτσει. Ξέρεις τι δεν έχουμε. Τι. Όγκο στη ρακέτα. Ναι, εννοεί ένα κορμί δηλαδή δεινοσαυρέ. Ναι, φίλε, παίζει ο άλλο με το Φουτζούκα. Ναι. Ωραία. Και το ακουμπάει την μπάλα συνεχώς. Mm-hmm. Πώς θα τον παίξω εγώ? Κοίταξε. Πέρσι είχε αυτό το αμυντικό εργαλείο που λεγόταν κρουμπάλι, το οποίο κράζεται όλοι. Εντάξει. Ο οποίος. Πρέπει να του βάλει 30 πόντους σε 10 λεπτά. Πιστεύω ότι το κρουμπάλι τον έβλεπε. Να ξέρεις, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι γυρνούσε κάπου, ας πούμε, και. Α, ναι, αυτό. Αυτό, εντάξει, ναι. Ο Βουγιούκας που μπορεί να μην μπορεί να κουνηθεί, μπορεί για την Ευρωλίγκα να μην κάνει, για την Ελλάδα είναι 5 επίπεδα πάνω με τον τρόπο που παίζει. Ναι, αυτό. Ωραία. Αλλά έχει αυτό το παιδί το οποίο επειδή ήταν. Ρε παιδί μου δεν καταλάβαινε. Δηλαδή τον έπεφτε στην μπάλα, ας πούμε, ορμούσε στην μπάλα, έπεφτε κάτω και έλεγε πω θα μείνει εκεί. Και σηκωνόταν, δεν είχε θέμα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό το κομμάτι. Και αν θυμάσαι, πέρσι τα παιχνίδια που κέρδισε τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ δεν τη βάζω μέσα σε αυτά γιατί η ΑΕΚ δεν είχε, ρε παιδί μου, με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Η ΑΕΚ έπαιζε πολύ ελεύθερο μπάσκετ. Έτσι. Αλλά τον Ολυμπιακό όταν τον κέρδισε, τι έκανε? Άφηνε τον Πρίντεζ να πάρει την μπάλα στη γωνία. Παγίδε. Τον είχε στην παγκέτα και επειδή ο Πρίντεζ δεν είναι και πολύ καλό πασέρ. Εντάξει, έτσι κέρδισε το παγκέτα του, χάλωσε όλο το παιχνίδι. Προφανώς κάτι ανάλογο θα προσπαθήσει να κάνει και φέτος σε τέτοιες ομάδες. Αλλά επειδή πλέον όλες οι ομάδες προσπαθούν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχουν και ένα ψηλό σέντερ, να έχουν και ένα πιο χαμηλό, να έχουν και ένα ποσοτάρι. Αν θα έπαιρνες εσύ, τι θα έπαιρνες, φίλε? Εγώ. Του παίχτη, τελευταίο. Θα ήθελα να πάρω έναν παίχτη στη ρακέτα που να έχει παιχνίδι. Δηλαδή, έναν παίχτη στη ρακέτα που να του δώσω την μπάλα και να παίξει. Δηλαδή, ο Μαργαρίτης το κάνει αυτό.
Θα ήθελα και ένα ακόμα. Δηλαδή. Γιατί ο Μωρέρα το κάνει. Θα το δούμε. Πώς το λένε. Μωρέρα, καλά τον είπες. Θα το δούμε αν το κάνει. Αυτά τα σαπουνόπερα σε επίθετα δεν έχω. Ήρθε και γι' αυτό ο συγκεκριμένος. Ναι. Ήρθε και γι' αυτό. Ο Πόπ το κάνει. Ο Πόπ νομίζω ότι είναι πιο πολύ ρε φίλε εκεί μέσα από το pick and roll να παίξει λίγο με κανέναν. Να παίξει πρόσωπο, δηλαδή το παιχνίδι με πρόσωπο το έχει και το shoot. Και ποστάρει, εγώ που είδα δηλαδή στα βίντεο και ποστάρει. Okay. Εγώ σου λέω, θα ήθελα ένα παίχτη ακόμα και ας είναι και λίγο πιο βαρύς. Κατάλαβες, δηλαδή και ας είναι και πολύ γρήγορος. Ναι, ο οποίος να έχει παιχνίδι μέσα από τη ρακέτα. Δηλαδή, γιατί εμένα μου κάνει ένας Λιθουανός έτσι, τα τέτοια σχολή. Γιατί γελάς. Γελάμε τον Λιθουανός. Ναι, είναι καλή σχολή Λιθουανός. Δηλαδή... Από αυτά τα τεσσάρια τα κλασικά που έχουν κάτι βραδικίνητα που τελειώνουν τις φάσεις ενώ νομίζεις ότι θα πεθάνουν σε 6 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν διαφωνούμε και πολύ. Σου λέω. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ένα παίχτη που αν ο Πάκ θα έχει παιχνίδι από έξω προς τα μέσα, όπως παίζει με τον Παθεοδόρου. Δηλαδή, έχει πολύ παιχνίδι από την περιφέρειά του προς το καλάθι. Να βρει και παιχνίδι από μέσα προς τα έξω. Ναι. Δηλαδή, να έχει τον Κόλκα, ας πούμε, όπως το λένε, ναι. Ο οποίος να μπορεί να παίξει ένα εναντίον ενός. Ναι. Και ας πηγαίνει να παίζει και κόλο-κόλο, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Αυτό σου λέω. Καλό λέει. Είναι. Ναι. Ωραία. Όταν θα έρθει δεύτερος να έχει το μυαλό. Μάζεψε, ναι, όταν θα έρθει δεύτερος να ξέρει πού να δώσει την μπάλα να δίνει τη γωνία να βγει τρίποντο, να δίνει την πλευρά να βγει τρίποντο, αυτό. Αυτό. Ωραία. Θα δούμε αν θα το βρει. Θέλω να βουγιού κατά φτωχόν, αυτό λέω. Θα δούμε. Αν το βρει. Βουγιού κατά φτωχόν, ε. Τέταρτο σέντερ θα το βουγιού κατά φίλε. Τι να κάνει να κάνει εκεί πέρα. Έλα πέσει Champions League. Τι ωραία. Τι να κάνει εκεί πέρα να παίζει 500 χιλιάρικα. Ο Λάγκφορντ που παίζει. Ο Κεβίν. Νομίζω είναι ελεύθερο. Γιατί δεν παίρνουμε τον Λάγκφορντ. Και έχει, πει και ο αδερφός του κάποια στιγμή ότι θέλω να παίξω τον αδερφό μου σε μια ομάδα. Δεν ήταν οικοκίνητρο αυτό. Ποιο είναι ο αδερφός του. Ο Κιθ που πήγε στο Παναθηναϊκό. Ο παιχταράς ο αριστερόχειρας, ρε. Ναι. Που τα βάζει και με. Ναι. Έστω να πάρει Παναθηναϊκό στο Κέβιν. Όχι, το πάρουμε εμείς, δεν. Ακριβώς είναι. Εντάξει, έχει. Δεν μάζεψε λεφτά. Όχι, και έχει μαζέψει. Απλά νομίζω ότι λίγο τα χρόνια περάσανε. Δηλαδή το πέρσι με τον κόρυβο ήταν. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει. 15 λεπτάκια, ρε φίλε. Δεν μπορεί να παίξει λίγο στο ξύλο εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρω αν θα είναι Αμερικανός αυτός που λέμε. Ναι, εγώ γιατί Λιθουανό έχω κολλήσει. Έχει κάνει Λιθουανό, έτσι απλά τα λέμε. Λιθουανό. Ναι, έχω κολλήσει με Λιθουανό. Σου είχε έρθει κάποιο μυαλό, επειδή ναι. Πήρε η Άκρη Μασιούλη, τι. Όχι, ένα Λιθουανό. Είναι. Ο Λιθουανός είναι εκεί. Είναι η σχολή, η μπασκετική. Η σχολή, ναι. Ναι. Είναι η καλύτερη μπασκετική σχολή. Γιατί δεν το λέμε. Οι Σέρβοι είναι, οι Λιθουανοί είναι καλύτεροι. Συμφωνώ τελευταία. Εγώ ότι είναι οι Λιθουανοί από τις καλύτερες, αν όχι οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Τέλος πάντων. Τι να λέμε. Εντάξει. Θα τα δούμε τα παιδιά έτσι κι αλλιώς. Χθες ήρθε ο πρώτος που ήρθε ήταν ο Σχίζας. Το παιδί αυτό γενικά είναι λίγο. Είναι λίγο φρικ με το μπάσκετ, με το γυμναστήριο και όλα αυτά. Καλό είναι αυτό. Δεν σταμάτησε όλο το καλοκαίρι να δουλεύει. Ήταν ο πρώτος που ήρθε. Όλοι οι άλλοι θα είναι στη Θεσσαλονίκη μετά το 15 Αύγουστο. 17 Αυγούστου ουσιαστικά ξεκινάνε τα εργομετρικά και οι αιματολογικές εξετάσεις. 20 Αυγούστου είναι η πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ. Που θα τους έχει όλους εδώ από την αρχή από Παθεοδόρου. Με πάρα πολλά φιλικά. Από τις 30 Αυγούστου και έπειτα και γενικά ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος φιλικά και παιχνίδια να 3-4 μέρες ούτως ώστε να βρεθεί χημεία στο μεγαλύτερο βαθμό όσο γίνεται αυτό τον Σεπτέμβριο. Ξαναλέω, κρατάμε και μια πισινή για το αν προκύψει και κάποια ακόμα επιλογή για το ρόστερ μέχρι την αρχή της ζώνας. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει 11-2, στους 2 βάζω τους μικρούς, τον Καρά και τον Καραμανόλη. Έχει το Τσόχλα, 14. Και είναι πιθανό να πάρει και ένα ακόμα να πάει 15. Πώς θα βγουν 55 ξεπαιχνίδια. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Εδώ πάμε στο διάλειμμα και θα ανοίξουμε γραμμές στο επόμενο μισάωρο να σχολιάσουμε και την υπόθεση Βέλμπλουμ και τα 6 χρόνια Σαββίδη και τον Πόουπ και το πώς διαμορφώνεται το πασχετικό project. Καλησπέρα το πρώτο φίλο. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά, ότι ο Πόουπ νίκησε τη Σπαρτάκ και αντιμετωπίζουμε το θέμα του Βέλμπλουμ με λίγη μεγαλύτερη. Ευτυχία ρε παιδί μου, είναι αλλιώς ρε παιδί μου. Ό,τι και να κάναμε για μένα θα πρέπει να πεις ρε, λίγο... Φίλε, για σένα ναι, για τον κόσμο τον πολύ μετράει αυτό που σου λέω. Δηλαδή σκέψου τώρα να είχαμε κανένα 2-2 ή κανένα 1-2 και να είχαμε και αυτό το θέμα από πάνω το κεφάλι. Τι κατηλιά θα είχαμε ρίξει. Άσε τώρα σου κακός. Λέω, ξέρω τι σου λέω. Κακός ρε. Τώρα θα τα βάλει με την ψυχολογία του κόσμου. Η ψυχολογία του κόσμου, ο κόσμος οριμάζει. Εγώ θυμάμαι τον κόσμο, παραδείγματος χάρη, άλλο κόσμο πριν το Σάντος, την τριετία, και άλλο κόσμο μετά το Σάντος. Τον κόσμο τον εκπαιδεύεις. Αυτή είναι η δουλειά μας και εμάς. Νομίζω θα ήταν πιο έντιμο να μας πει το παλικάρι, κοιτάξτε ρε παιδιά, περιμένω κάτι από Αγγλία, όταν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο εκεί, πάρτε με τα ξαναπούμε. Δηλαδή,
Αφού ουσιαστικά προς τα εκεί πάει η κουβέντα, ρε παιδί μου, ότι κάτι περίμενε λέει από West Ham. Οκ, ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο μας ταλαιπωράς εμάς? Εντάξει, αυτός τη δουλειά του κάνει, ρε φίλε. Όσο δεν του λες εσύ τα λέμε. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Εγώ δεν κατηγορώ τους παίκτες γι' αυτό. Επειδή έχω ζήσει και πολλούς. Εντάξει, και είναι διαφορά. Λίγο σε παρακαλώ. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 3 μάτς εντός λόγω ενός προβλήματος με τον κλειδάριθμο των Γιαννίνων, κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, και με 10 εντός θα ξεκινήσει. Πώς τον είδες τον Ολυμπιακό χθες, φίλε? Δεν ήταν το τεστ σοβαρό. Αυτή ήταν πολύ κακή. Μιλάμε για πολύ, δηλαδή αυτή την ομάδα νομίζω μπορεί να τη βάζαμε αν παίζαμε σοβαρά 6 γκολ για πλάκα. Δηλαδή δεν ήταν επίπεδου Λεβαδιακού, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι σαν αυτή τη Λοκομοτίβα που είχαμε παίξει εμείς, θυμάσαι μια φορά. Ναι, που βάλαμε 6 γκολ στην Τούμπα. Ναι, ωραία. Αυτή. Ναι, τη Λοκομοτίβα, 6 γκολ ακριβώς, επί Τούντορ λες. Λοιπόν, και μια μικρή προσοχή λίγο αυτή που θα πάνε στην Ρωσία, παιδιά, λίγο εγώ ψιλοανησυχώ παρότι δεν θα πάω, δεν θα τραβηχτώ, αλλά φαίνεται ότι το κλίμα λίγο αρχίζει να αγριεύει χωρίς λόγο. Εκτονώθηκε σε σχέση με χθες, τώρα μιλάμε, ανέβασαν ένα βίντεο για κάτι που έγινε που πραγματικά γελάει ο κόσμος. Είναι προφανές, καταρχήν, άμα δεις τις δηλώσεις όλων των Ρώσων που έχουν βγει των πρώην ποδοσφαιριστών, αυτοί είχαν την εντύπωση ότι παίζουν με κανένα χωριό, τους ήρθε η κατραπακιά που δεν την περιμένανε και τώρα τρέχουν σαν ακέφαλα κοτόπουλα. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, εμένα δεν είναι δικό μας. Και η ένταση που δημιουργούν σε παιχνίδι που φάγανε 3 γκολ σε 15 λεπτά έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουν να αποφύγουν την ποδοσφαιρική κουβέντα. Εντάξει. Αυτό δεν μας απασχολεί εμάς. Ναι. Εμείς που θα πάμε και πάντα προσέχουμε, θα ξαναπροσέχουμε. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Να είσαστε καλά όλοι. Φιλιά. Και τα ξαναλέμε. Γεια σας. Χαίρετε. Ας πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Εγώ είμαι. Γιατί με ρωτάτε αυτό το πράγμα? Είσαι εσύ? Δεν ακούω, ρε παιδιά. Παίρνω από Αθήνα και δεν ακούω. Α, εντάξει, άμα παίρνεις από Αθήνα, ρε φίλε, Τέμπη, ιστορίες, τούνελ έχει τώρα, άστα να πάνε. Γεια, λέγε. Όλα καλά. Τέλεια, δεν γίνεται καλύτερα, φίλε. Εσύ, ευτυχία, ευτυχία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λεφτά, επενδύσεις, το ένα, το άλλο, δεν ξέρω, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Γεια, λέγε. Μπράβο, επειδή έβλεπα το μάτι και άκουγα εσένα από το ραδιόφωνο. Θέλω να σου πω το highlight σου, ξέρεις ποιο ήταν, έτσι. Ποιο? Όταν πάει να βγει εκεί σε μια κόντρα ο Πέλκας και κάνει λάθος και λες αμάρε Δημητράκη, αμάρε Δημητράκη. Εμένα αυτό μου έχει μείνει από όλη την... Δικό μας παιδί, δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι καταπληκτική η περιγραφή του πέναλτι της Σπαρτάκ εκεί με το που το πιάνει. Εκεί έγινε το χάος. Πιστεύω ότι βλέπει ένα σκοτάδι. Σκοτάδι μπροστά μου, μαύρη κουρτίνα πρέπει να έχω εκείνη την ώρα. Και δεν το έχω ακούσει. Βασικά δεν πρέπει να έχω πει και τίποτα. Αν δεν διώξει, κάνε. Υπάρχει και το άλλο. Στην αλλαγή παιχνιδιού του Κρέσπου. Βλέπω ότι η μπάλα δεν σκάει πάνω στον. Ναι. Και λέω, μου φεύγει και λέω, σκάσε καλά, μωρή πόρνη. Γιατί εκεί, άμα σκάσει λίγο λάθος, πάει πάνω το μάτος. Και χάνει το ένα μέναν, τέλος πάντων. Να πω λίγο 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, θεωρείς ότι είναι σίγουρο ότι αν παίξει ο Πιρίνα θα παίξει ο Κρέσπο? Δηλαδή, αν παίξει. 1000%. Να ρωτήσω κάτι πρώτα και να σου πω. Επειδή είδα αυτός που μπήκε αλλαγή, ρε παιδί μου, είναι Ζε Λουίς. Ναι. Μπορεί να τον μαρκάρει κάποιος από τους υπόλοιπους δύο. Άκου να δεις. Δεν έχει να κάνει με το χαρακτηριστικό του κάθε παίκτη αυτή την περίοδο. Αυτό που επιζητάς είναι η συνοχή. Εντάξει. Ναι. Σε πρώτη φάση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν του χρόνου τέτοια κουβέντα μπορεί, αν να την κάνουμε, να λέμε ότι δεν υπερπίπτωση να βγει ο Χατζηδίδης. Ωραία. Ναι, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι αν παίξει ο Βιερίνια που θα προπονηθεί σήμερα κανονικά. Μακάρι. Ναι, μακάρι. Ότι θα μπει ο Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας. Αυτό θεωρώ εγώ γιατί και ξέρω πως γίνεται το Λουτσέσκου. Δεν έχει να κάνει με το να μειώσω το Χατζηδίδη. Μακάρι. Για μένα μακάρι. Όλοι οι παιδιά του ΠΑΟΚ είναι. Όλοι παιδιά του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Απλά θέλω να σου πω κάτι τώρα. Επειδή βλέπουμε φέτος, εντάξει, μπορεί ο προπονητής να ξέρει καλύτερα. Νομίζω ότι συμφωνούμε περισσότερο ότι με βάση την οικονομική αξία ο Μαουρίσιο δεν είναι αυτός που περιμένουμε όλοι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Έτσι, υπάρχουν πολλοί παίκτες στον ΠΑΟΚ που δεν είναι value for money. Αν αυτό εννοείς. Δεν είναι ο μοναδικός. Ναι, απλά από αυτόν επειδή έχει και θέση ξένου και τα λοιπά, νομίζω ότι περιμένεις κάποια πράγματα παραπάνω. Εγώ, ο Λουτσέσκου τα τώρα... παίρνει, ρε. Αυτά που θέλει. Ναι, σε νούμερα. Μέχρι τώρα έχει κάποιο νούμερο, έχει δώσει κάποια assist και βάλει, δεν έχει κάνει τίποτα. Όχι, λίγα, γκολ, λίγες assist έχει και πέσει. Αλλά νομίζω ότι πέσει θα είναι, ότι φέτος θα είναι άλλη χρονιά για τον Μαουρίτσιο. Έτσι πιστεύω. Αν μείνει μέχρι το τέλος, γιατί μέχρι 31 Αυγούστου δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ναι, πιστεύω θα γίνονται κάποιες καραμπόλες. Ελπίζω
να μας βγουν σε καλό, δηλαδή να είμαστε το πρόσημο να είναι συν μέχρι τότε. Και επειδή δεν άκουσα με το Verbum, τι έγινε, έκλεισε τελικά στην Αγγλία? Όχι βέβαια. Υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ Verbum και Πάντως, πάω, και πάω κάπου χθες. Πάντως, γλίτωσε όλη την προετοιμασία, έτσι. Φίλε, ο καθένας έχει τις, παίρνει τις αποφάσεις του. Ωραία, εγώ σου λέω ότι γλίτωσε την προετοιμασία, όχι παίκτης. Και επειδή γλίτωσε την προετοιμασία, βλέπει και τον πάγκο μέχρι τον Νοέμβριο. Του αρέσει, πιστεύεις? Δεν ξέρω, μακάρι να. Άμα, δεν ξέρω, στον πάγκο μπορεί να γίνει αυτό. Καλώς ήρθατε. Άλλα χρόνια δεν γινόταν. Έτσι, αυτό άλλα χρόνια δεν γινόταν. Τώρα και, πρέπει να το προπονηθεί. Και κάτι ακόμα για να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει προετοιμασία στη μορφή που την ξέρατε κάποτε. Ναι, εγώ πιστεύω και μέσα στη χρονιά γίνεται η προετοιμασία. Η προετοιμασία δεν σταματάει το ποδόσφαιρο βασικά. Ακόμα και στον μήνα που έχουν διακοπές, κάνουν ειδικά προγράμματα. Ο παίκτης έρχεται έτοιμος. Δεν δουλεύει φυσική κατάσταση πλέον. Καταλαβες. Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Και μπράβο στο Μπέλκα, ρε παιδιά. Μπράβο, μεγάλη εξέλιξη. Μπράβο στο παιδί. Μην το ματιάξουμε. Να συνεχίσει έτσι. Πάμε την Τρίτη για την πρόκριση. Πάμε την Τρίτη για την πρόκριση. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά, bye. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης, μπασκετικός. Έλα, Γιάννη, μπασκετικέ. Έλα, ρε φίλε. Από χθες πανηγυρίζω, μόλις έμαθα ότι ο Κρουμπάλη υπέγραψε. Όλοι αγκαλιά είμαστε. Αγκαλιά. Ευτυχώς δεν θα τον έχουμε φέτος. Έλα, ρε Γιάννη, μπασκετικέ. Τώρα μην μου λες τέτοια, ρε φίλε. Είσαι και μπασκετικός, ρε φίλε. Είναι όμως της γενιάς μου. Λέω, ξέρω. Ξέρετε. Λοιπόν, περιμένουμε μια αντίδραση κάποτε από την ΚΑΕ. Μια απάντηση σε κάποια θέματα για αυτούς που νοιάζονται, ρε παιδί μου. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, αυτούς τους λίγους. Και αναφέρομαι στο θέμα του Lucky Jones. Το θέμα του Lucky Jones. Τι ακριβώς έγινε. Το θέμα του Lucky Jones. Και στο θέμα για μένα, ας πούμε, του Βασίλη Χαρλαμπούπουλου. Για ποιο λόγο ένα από τα που λένε του Ηλία δεν θέλουμε διάθεση να το κρατήσουμε όταν πέρσι ήταν η πρώτη του χρονιά μετά από τραυματισμό. Ένα τέτοιο παίκτη δηλαδή. Για ποιο λόγο να μην συνεχίσουμε να επενδύουμε πάνω του. Κοίτα, στην προκειμένη περίπτωση που έχει να κάνει με τον Χαρλαμπούπουλο, δεν μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένη άποψη γιατί είναι παίκτης Παναθηναϊκού. Μα δεν έχει καν άποψη. Έχει κάποια άποψη. Μα δεν είναι παίκτης του. Μα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει απόφαση τι θέλει να κάνει, πώς θα έχει άποψη ο ΠΑΟΚ πάνω στο θέμα. Δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μια απόφαση για το τι θα κάνει με τον Χαρλαμπόπουλο. Αν ο ΠΑΟΚ ήθελε και να τον κρατήσει πολύ, θα το έδειχνε. Και αυτό δεν το έχει δείξει. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται στην περίπτωση του Χαρλαμπόπουλου. Ό,τι και να δεν είναι... έχει διαρρεύσει από πουθενά, δεν φαίνεται από πουθενά ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον κρατήσει. Ναι, okay. Εμείς που νοιαζόμαστε, οφείλουμε να μάθουμε γιατί. Ναι. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί ρε παιδιά, να πάρουμε και το Σχίζα, μπράβο και στο παλικάρι, αλλά γιατί να μην κρατήσω, γιατί έφυγε η κοπελιά του που έδωσε το μπάσκετ. Όχι ρε, γιατί αλλάζει. Κάποια πράγματα ρε. Για αυτούς που νοιάζονται πρέπει να λέγονται και όχι να κρατιούνται μυστικά. Βάλε μια ανωτελεία. Βάζω μια ανωτελεία. Δηλαδή έχεις μια ένταση χωρίς λόγο τώρα, δηλαδή πραγματικά. Ναι, γιατί θα σου εξηγήσω εγώ γιατί. Γιατί είναι πολύ χωρίς να ξέρω. Γι' αυτό έχω ένταση. Ναι, γιατί ζω σε μια πόλη όπου νιώθω ότι η γενιά των 45 πλάς και 50 σαν να μην υπάρχει. Ακούμε να σου πω. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν ένα project πέρσι, ήρθαν από τραυματισμό, δεν μπορούσε να μας δώσει αυτά που θέλαμε. Είναι άσχετο όμως. Φέτος φτιάχνει μια άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτό που βλέπεις, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό? Στην καινούργια ομάδα? Ναι. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό? Εγώ δεν ρωτάω αυτό, ρε φίλε. Άλλο σου λέω εγώ, ρε. Όταν θέλω να πάρω ένα παίκτη, ρε αγόρι μου. Ωραία. Πρώτα σκέφτομαι τι ομάδα θέλω να κάνω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα πιο αθλητικός από πέρσι. Ένα κορμί σαν του Χαραλαμπόπουλου προφανώς και δεν τους κάνει. Τέτοιο γιατί... ταλέντο δεν το αφήνεις, φίλε. Μα δεν δικό σου, ρε φίλε. Άλλο αυτό, άλλο αν δεν μπορείς για αυτό το λόγο. Μα δεν είναι άλλο. Είναι παίχτης του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτό σχολιάζω. Ωραία, και δεν μου ταιριάζει και δεν μου ταιριάζει και δεν ανήκει σε μένα. Εντάξει, οκ, το λες εσύ σε μένα. Το λέω σε σένα. Δεν έχουμε. Ναι, εσύ σε σένα, σε μένα. Επίσημη θέση δεν έχουμε. Σου λέω από την εμπειρία μου, ρε αγόρι μου, ότι μπορεί να είναι. Ναι, εντάξει. Έχεις επίσημη θέση τώρα για να παίχτη του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πώς θα έχεις επίσημη θέση για τον παίχτη του Παναθηναϊκού? Και δεν μπορείς να πεις για κάποιον παίχτη δεν τον θέλω, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Για τους χύψη λόγους. Ούτε εσύ το ξέρεις. Ναι, εγώ σου λέω. Ενδιαφέρθηκε ο Πάο και είπε ο Παναθηναϊκός, όχι, δεν τον δίνω. Δεν νομίζω. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν ενδιαφέρθηκε. Τέλος πάντων, εντάξει. Έδωσα το στίγμα τι ήθελα να πω. Με νοιάζει η αντίδραση από την επίσημη πλευρά που δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα στοιχίζει και δεν το καταλαβαίνουν γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί που ενδιαφέρονται. Και τι έγινε άμα βγω και πω κάποια πράγματα? Δεν έγινε τίποτα. Κι όμως αυτό το πράγμα στοιχίζει και δεν το καταλαβαίνουν, παιδιά. Αυτό από κάποιον που νοιάζεται. Να είσαι καλά, μπρο. Φιλιά. Καλή συνέχεια. Bye.
Και από Ηράκλειο, ακόμα αδέρφια, Σταύρο, σε περιμένω τρίτη αγωνιστική. Εσύ είσαι μόνιμη εκεί, οπότε δεν είσαι στη φάση που ήταν ο φίλο από τον Μήλο, ο 321. Εσύ τώρα είσαι χαλαρό, οκ. Okay. Είσαι εκεί, μόνιμα. Τρίτη αγωνιστική, ε. Μπορεί να έχει χαλάσει ο καιρό μέχρι τότε, φίλε. Μέσα Σεπτεμβρίου. Στην Κρήτη, τρελό. Στην Κρήτη χαλάει ο καιρό μέσα Νοεμβρίου. Δεν χαλάει ποτέ, βασικά. Βασικά, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα που το είπαμε. Να ανοίξουμε λίγο να δούμε πρόγραμμα. Ωραία, που προβληματιστήκατε χθες γιατί είναι απαιτητικό στην αρχή και τέτοια. Τι απαιτητικό, ρε. Πρώτα απ' όλα θα κοιτάς πάντα προς το τέλος τι γίνεται. Τα τελευταία 10 παιχνίδια του γύρου. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να χάσω πουθενά. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Θα παίξω στο Καραϊσκάκι και με την Άκη Τούμπα. Εκτός από αυτό δεν υπάρχει και στα τελευταία. Λογικά, στα τελευταία 10 παιχνίδια δεν υπάρχει η δυνατότητα του. Να γίνει καμιά φασαρία, καμιά αναβολή, καμιά τέτοια. Ναι. Δηλαδή αυτά όλα στην αρχή. Πρώτα απ' όλα μου λένε όλοι, με τον Άρη παίζουμε 7η αγωνιστική. Ναι. Δεν είναι πότε παίζουμε. Πού παίζουμε πρώτα έχει σημασία. Χάρη, πάω 7η αγωνιστική. Ναι. Ναι. Τελειώσαμε με αυτούς. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ωραία. Δεν θα μπορούν το στόχο τους να σπάσουν. Δηλαδή ξεκινά τώρα πάω Καστέρας πρώτη αγωνιστική. Πάω Καστέρας. Τρεις βαθμούς. Έλα, Κάλτσα εδώ. Τρεις βαθμούς. Πόσο δίνει η ενοχλήση Κάλτσας την Πέμπτη. Λες, ε. Ο Καλτσάς είναι από την πλευρά του Μάτος. Φέτος είναι από την άλλη ακόμα, παραμένει στα δεξιά. Mm. Ο Καλτσάς είναι από την πλευρά του Μάτος. Ο Καλτσάς είναι από οποιαδήποτε πλευρά και να είναι. Ναι. Ωραία, αυτό που έκανε πέρσι δεν ξεχνιέται. Πάμε παρακάτω. Για να βλέπεις και την ομάδα του, δηλαδή, για να κερδίσει. Δεν κατάλαβα. Οι Βλαχομαγκές στο τέλος. Παίξε και την ομάδα σου, εννοείται. Ξάνθη Παναθηναϊκός, πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν μας απασχολούν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε. Κάτσε να βλέπουμε, ρε φίλε, λίγο. Πανετολικός Ατρόμητος. Πανιόνιο Σόφι, Λαμία Άρης. Πάω Καστέρας Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Απόλλωνος Μήνης Λάρισα. Ο Άρης νομίζει ότι έχει εύκολο πρόγραμμα. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει, εύκολο πρόγραμμα. Okay. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, πας στη Νέα Σμύρνη. Αγαπημένη περιοχή. Αγαπημένη περιοχή και με πολλά προβλήματα ο Πανιόνιος. Τον πετυχαίνεις σε καλό momentum σε μία έδρα που έχασες 2 βαθμούς πέρσι. Έχει προβλήματα φέτος, ε. Πολλά. Ναι. Λοιπόν. Που συνήθως επειδή είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα ο Πανιόνιος που. Που νιώθει, βρίσκει λύσεις στη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Πανετολικό Σόφι, Ατρόμητος Ξάνθη, Αστέρα ΑΕΚ, δεύτερη αγωνιστική. Μπορεί να κάνει και άλλα. Πώς δεν μπορεί. Πιθανό. Παναθηναϊκός Λαμία, Ολυμπιακός Παζιάννα, Άρης Λάρισα, Λεβαδιακός Απόλλωνος Μήνης. Τρίτη αγωνιστική, Όφι ΠΑΟΚ. Όφι ΠΑΟΚ. Φίλοι μας. Δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι η έδρα τέτοια. Ναι, δεν νομίζω κανένας κερδίζει εύκολα εκεί. Όχι. Σε ό,τι φάση και να νοώ. Πρέπει να παίξεις, δεν είναι απλό. Όχι. ΑΕΚ Πανιόνιος Λαμία, Ατρόμητος Ολυμπιακός Αστέρας ΑΕΛ, Παναθηναϊκός Απόλλωνος Μήνης ΠΑΣ Γιάννενα, Άρης Λεβαδιακός. Τέταρτη αγωνιστική πάω ΚΑΕΚ. Πάω ΚΑΕΚ. Νωρίς. Να τελειώνουμε. Νωρίς. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει τέταρτη αγωνιστική. Πόσο να τρομοκρατηθείς, που φτάνει. Δηλαδή. Απλά αν είναι, πείτε μας. Ό,τι και να γίνει τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή προλαβαίνει τον παλό, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Πείτε μας απλά τι γίνεται. Πείτε μας τι γίνεται. Ξάνθη Όφη, την διαγωνιστική Πανατολικός Λαμία, Πανιόνιος Ολυμπιακός Ατρόμητος. Άρα ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με Αστέρα εντός. Πανιόνιο εκτός, Όφη εκτός, ΑΕΚ εντός. Ναι. 2-2. 10 και 12, με 12 βαθμοί είναι καλά. Δεν έχω απώλεια εδώ ακόμα. Τον Όφη 12 φοβάμαι. Δηλαδή έχει. Τον Όφη φοβάμαι λίγο λόγω έδρας, αλλά 12 θα έχω. 12 θα έχω. Ωραία. Ναι. Πέμπτη αγωνιστική. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 13. Αυτούς πάντα και δεν θα τους αφήσω να δω. Θα το πάω εντελώς τεχνοκρατικά. Ναι. Θα έχω ευρωπαϊκό παιχνίδι και θα πάω να πάω ένα σβηστό χ. Ναι. Σβηστό. Και θα τους κάνω και δύο φάσεις στο τέλος να χωθούν. Ναι. Κατάλαβες. Τι μας δείξεις. Άρε Μένιο. Τι ωραίο γυάλι. Τι σου αθρίτες, ούτε τον φωτιό δεν μπορούσε να φάει. Ο άχρης του τσάπο το κατεβάσαμε. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Ωραία. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Εντάξει, σαν να μην έγινε. Ναι. Έβδομη αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα λοιπόν έχει σημασία. Κοίτα, εδώ θα βάλουμε 2.000 στην κόκκινη. Ναι. 2.000 θα βάλουμε. Εδώ. Ό,τι λεφτά έχουμε μαζέψει θα τα βάλουμε στην κόκκινη. Mm-hmm. Γιατί. Αυτοί νομίζουν ακόμα ότι είναι η ΕΠΟ οι άλλοι ρε, που βαρούσαν και δεν τρέχει κάστανο. Ναι. Στο 8 κόκκινη. Στο 8, 10 δεν θα φτάσει. Θα τους έχουν πει αυτοί και έτσι και αλλιώς. Και... θα μπουν δικά τους. Δεν περνάει κανείς από εδώ και τέτοια. Ναι. Τέτοια ναι. Πάρε τάκλιν από πίσω, πάρε την κόκκινη σου. Mm-hmm. Χάρηκα πολύ. 0-2. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Την έκτη αγωνιστική την προηγούμενη δεν πάμε στα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακό. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, 8η πηγαίνει να παίξει, υποδέχει τον Παναθηναϊκό. Α, έχει μια πολύ δυνατή τετράδα. Δεν το λε και. Ναι, οκ, okay, αλλά πάντα υπάρχει Παναθηναϊκό, ό,τι και να είναι. Δεν, όχι. Δεν είναι παιχνίδι πίεση. Είναι παιχνίδι rotation πλέον με την ΚΑΠΑ 20 πίσω Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Ατρόμητο ΠΑΟΚ έναντι αγωνιστική.
είναι ένα κομβικό παιχνίδι. Αν δεν χάσω και εδώ, αν πάρω τους τρεις βαθμούς και εδώ δηλαδή, ωραία, μετά κοίτα τι πρόγραμμα έχω. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εδώ, σε αυτά τα πέντε σερί που είναι, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο, αν στα πρώτα τρία είσαι καβατζωμένος με 9 βαθμούς, στα τρία που έχεις τα πρώτα, και μετά τα άλλα τα συνεχίσεις μια χαρά, γιατί μετά όπως φαίνεται, δηλαδή πας, 10η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Πανετολικός, 11η, ΠΑΟΚ Ξάνθη, 2 σερί εντός, το 10η, τώρα εδώ πρέπει λίγο να τσεκάρουμε και το... Αλλά δεν μπορείς να το τσεκάρεις, γιατί δεν ξέρεις σε ποια διοργάνωση θα είσαι. Λαμία ΠΑΟΚ. Ναι, Λαμία ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Λάρισα, 13η, 14η, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, 15η, ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα. Δηλαδή τώρα, φίλε... Πάρε όλα αυτά τα γύρω-γύρω και σε εκείνα τα 5, εντάξει, έχει και απώλειες. Μα δεν μπορώ να έχω απώλειες εκεί, πού να έχω. Ναι ρε παιδί μου, παίζεις με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, εκτός έδρας. Έχεις την ΑΕΚ, okay, ό,τι και να είναι. Εντός έδρας κι αυτή. Θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, θα παίξει με τον Άρη, έχει τον Ατρόμητο εκτός. Δηλαδή. Ναι, τον Παναθηναϊκό δεν τον υπολογίζει όπως τον υπολογίζει. Ναι, βρε, οκ. Okay. Παίζει με τον Σαχτιμίδη και τον Παχτιμίδη. Πολύ ωραία. Μπορώ να έχω 10 στα 10 τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Πόσες είναι οι αγωνιστικές αγώνες στον πρώτο γύρο? 15. 45 βαθμούς θα έχω. Δεν μπορεί να με πάρει κανείς. Και 45-90. Αντικειμενική προσέγγιση. Ναι, 90 θα έχω. Δεν μπορώ να χάσω από κανέναν. Ωραία. Θα είναι μια κακή μέρα που θα δυσκολευτώ. Θα βάλω γκολ στο 88. Ρε, μπορεί να πας με τραυματίες, με κάρτες, με Ευρώπη, ξέρω εγώ. 25 παίκτες έχω. Αντικειμενικά έτσι, ρε παιδί. Αντικειμενικά 90 βαθμοί, φίλε. Αντικειμενικότατα. Ναι. 90 βαθμοί. Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Ωραία. Οπότε δηλαδή ξεκινάς με αστέρα και μετά έχεις μια διαδικασία. Εκείνη το κρίσιμο παιχνίδι. Εκείνη το κρίσιμο παιχνίδι. Ξεκινάω με αστέρα. Πρεμιέρα, ιδιαίτερο παιχνίδι. Και δεύτερο έχεις εκτός. ΑΕΚ. Όχι να πας. Δεύτερο γύρο, δεύτερο γύρο. Έχεις να πας ο ΆΚΑ να παίξεις με την ΑΕΚ. Ο ΆΚΑ τι να πάω να κάνω. Να τους πω να κατέβω ή θα έχουμε του τελικού. Μην ξεφτυλιστείτε. Ο Παναθηναϊκός είναι καλό ότι παίζει το ΆΚΑ και δεν παίζει τηλεοφόρο. Ναι, και να παίξει και στο ΠΑΟ Ρούφ να παίξει το γήπεδο. Δεν υπάρχει. Τι άλλο, θα πας στην Τρίπολη, πας νωρίς, οκ. Okay. Ναι. Στα Γιάννη έχεις να πας καλά. Στα Γιάννη να ας πάω, όποτε ναι. Θέλω, ναι. Με Ατρόμητο παίζει εκτός πρώτο γύρο. Μια χαρά το πρόγραμμα, ρε. Τι απαιτεί. Άμα δεν γίνεται 90 βαθμοί, ρε. Αφού έχω μείον 2. 88, ναι. 88 ναι. Βαθμούς. Σωστά. Σωστά. Το ξεχάσαμε. Ναι. Καμιά έφεση, δεν έχουμε τίποτα να παίζει. Το καλό είναι. Ο Παναθηναϊκός και μείον 6. Ναι. Και ο Ολυμπιακό εντός έδρας έχεις 20 αγωνιστική, ε. Ναι. 20. Οπότε και εκεί πάλι να γίνει κάτι, έχεις άλλες 10 αγωνιστικές για τον παλώσεις. Λέμε τώρα. Ναι. Είναι καλό το πρόγραμμα. Ναι, ναι. Είναι καλό. Ναι. Έτσι όπως είναι καλό που όλα τα ντέρμπι είναι νωρίς. Α, Ολυμπιακός νωρίς. Ό,τι και να γίνει, η Τούμπα εκτός, το ένα, το άλλο και όλα αυτά, ξεμπερδεύεις. Δεν θα φτάσει τιμωρία, τρώς. Για μια αγωνιστική, δύο αγωνιστικές. Ναι, ναι. Ένα πρόστιμο. Όχι, πλέον πιστεύω ότι θα είμαστε υποψιασμένοι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα ψάξω μια χορηγία σερβιέτας και θα πετάμε σερβιέτες. Άμα πει κάποιος, δε φίλε, ότι τραυματίστηκε από σερβιέτα, ωραία, το δέχομαι. Δεν θα πάρω ταμπών. Ναι. Ούτε εκείνα τα τέτοια, τα τάμπαξ που είναι και μεγάλα. Λες και βάζεις καραγιό τρύπανο. Ναι. Ωραία. Πώς το λένε, σερβιέτες θα πετάμε. Θα βρω μια χορηγία. Αν ακούει κάποιος που έχει εργοστάσιο σερβιέτας, ας επικοινωνήσει με τα γραφεία του Λίμπερο στο 2310-287-888 για να κάνουμε μια συμφωνία χορηγική ανταλλακτική. Να, always προστασία να έχουμε εδώ στο έψιλον. Ο πρόεδρος, 1000 απολοφητικά, τι έλεγε. Δεν το πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα. Ωραία. Ας επικοινωνήσει με το 2310-287-888, θα το προβάλλουμε στο ραδιόφωνο. Θα πω και τον Άκη στο μήνυμα να τον προβάλλει. Θα τον βάλουμε στο ΠΑΟΚ 24. Ωραία, θα τον βάλουμε σε πολλά σημεία, αρκεί να μας δώσει. Εντάξει, 40.000 σερβιέτες. Ποιες είναι, όχι εκείνες της μίας ημέρας, τις άλλες, χοντρές, κάτι κλοέ, θυμάσαι. Παίζαν και ρακέτες παλιά με αυτές. Ωραία, δεν τις πρόλαβες εσύ, δεν χωράει εσύ να μας πει. Κάτι κλοέ, έτσι λεγόντουσαν, ναι. Δηλαδή έπιανε ένα τετραγωνικό μέτρο στο ράφι. Αυτό ήτανε μόνο. Καταλάβες. Ήτανε, ναι. Αυτό. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πρόταση που κάνω δημοσίως για την 20η αγωνιστική. Ο στόχος είναι βέβαια οι 88 βαθμοί. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Τώρα βέβαια αν τα Γιάννενα πρέπει να βγουν Ευρώπη τελευταία αγωνιστική και εγώ το έχω πάρει,
Μπορεί να έχουμε μια απώλεια. Ναι. 88 πες τα έχω. Δεν θα έχω αφήσει ποτέ ένα βαθμό. Ναι, okay. Κοίτα. Ουσιαστικά χρειάζεσαι 70-72. Ναι. Απορώ πώς δεν θα τους πάρω αυτούς. Με 72 ξεκινάω βασικά. Μέρα, παιδί, το πρόγραμμα μια χαρά μου φαίνεται. Και ας έχεις 5 παιχνίδια ζόρικα μαζί. Μια χαρά. Ποια είναι ζόρικα, ρε. Ρε, παιδί μου, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ατρόμητο, Παναθηναϊκό, Άρη. Ξεκινάω στον Ολυμπιακό. Ναι. Και λέω πριν γιο ξεκουράσω λίγο, αγόρι μου. Ναι. Και βάζω μπροστά τσουμπακ μπομ. Ναι. Ωραία. Με Λιμνιό Πέρκα, Γουάρντα και τσουμπακ μπομ στο Καραϊσκάκι. Χρυστοδόπουλος ούτε 30 λεπτά δεν μπορεί να παίζει. Τον είδα πώς έφυγε χθες. Πώς θα λέγαμε τον άλλο που Γκερέιρο. Ο Ποντένσε είναι καλός παίκτης. Ποντένσε έχω. Ας τον Γκερέιρο. Ο Γκερέιρο είναι γύρω-γύρω όλοι. Σε δύο τέρματα βάλε χθες. Μην, καλά. Δεν είναι κάτι σκουριστικό. Over 10 γκολ δεν έχει ο Γκερέιρο. Ο Ανσαλιφά είναι δύο κλάσεις καλύτερος. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Τα μαζεύουμε δηλαδή. Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ξανά πάω 24 εδώ κανονικά σε πάλξεις Δευτέρα. Τι κι αν είναι 13 Αυγούστου. Για μας είναι κανονική εργάσιμη, δεν έχει να κάνει κάτι. Τι είμαστε, δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε αναστασία. Και 14 Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Μετά όμως... Hello. Μετά όμως, Αναστασία, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από εμάς, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης εδώ μέχρι και τις 3 και τα Ναξής μετά μέχρι και τις 5. Είπαμε αυτές οι μέρες είναι λίγο εναλλακτικές στο πρόγραμμα, αλλά είναι και Αύγουστος όπως και το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.